Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε με ένα ακόμα, με ένα ακόμη, ο About Ares On Air. Παρέα μέχρι και τις 7, ο Νέαρ, όχι ο Νέιρ. Εντάξει, ο Νέιρ το λέει ο άλλος, που θα είναι και αυτός λίγο εδώ πέρα μαζί μας. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, όπως καθημερινά. Με Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες που έχουμε να πούμε πολλά. Νομίζω ότι από σήμερα ξεκίνησε το ντέρμπι της Κυριακής και θα ασχοληθούμε φυσικά με αυτό και κυρίως με τον ορισμό που πραγματοποίησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Εξαιρετικός. Τα λέγαμε και χθες. Θα θυμηθούμε τι λέγαμε χθες. Θα τα σχολιάσουμε και με τον Χρήστο, θα τα σχολιάσουμε και με εσάς μετά από τις 6 και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Άρη. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Να θέσετε κάποια ερώτηση, να σχολιάσετε ενδεχομένως κάτι που βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, όπως είναι για παράδειγμα ο ορισμός του κύριου Σιδηρόπουλου στο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Άρης, ο οποίος έστω και με τη μορφή διαρροής από σήμερα το πρωί, από χθες βασικά, όχι από σήμερα το πρωί, από χθες, έχει εκφραστεί για το θέμα του διαιτητή, ζήτησε ξένο, δεν εισακούστηκε φυσικά. Σήμερα το πρωί υπήρξε νέα διαρροή, προφανώς και εκ του αποτελέσματος με τον Άρη να έχει κάποιες καλές και έγκυρες πληροφορίες στα χέρια του για τον ορισμό που πάνε να κάνει η ΚΕΔ, δηλώνοντας ανεπίσημα ότι ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ανεπιθύμητος για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν το έκανε τυχαία ο Άρης αυτό, σίγουρα κάτι ήξερε, αλλά και να μην ήξερε, σίγουρα ο Άρης θυμάται τις διαιτησίες που είχε με τον Σιδηρόπουλο στο παρελθόν. Τις θυμόμαστε κι εμείς, καλά χωρίς να τους θυμάται και την παραμικρή λεπτομέρεια, τις θυμάστε κι εσείς. Άρα ο Άρης έχει πάτημα και κάθε δικαίωμα νομίζω, και νομιμοποιείται να μην θέλει το συγκεκριμένο ρέφερι στο μάτς της Κυριακής, που μπορεί να παίξει καλά και να παίξει 50 αρίσια. Στο παρελθόν δυστυχώς δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Είναι η αλήθεια. Άρα είναι φυσιολογικό ο Άρης να είναι πολύ υποψιασμένος με τον ορισμό του. Παρόλο που ο αντίπαλός του το παίζει αδιάφορος και χαλαρός και καλά κάνει. Δεν έχει λόγο να ανησυχεί με το συγκεκριμένο ορισμό ότι κάτι μπορεί να γίνει εις βάρος του. Όταν βέβαια ο προσεχής αντίπαλος του Άρη βρισκόταν σε άλλη θέση και όχι σε αυτή που βρίσκεται τώρα, σήκωνε τον κόσμο ανάποδα στο θέμα της διαιτησίας και των ορισμών σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Τώρα, φίλε, για κάποιο λόγο δεν το κάνει, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον υπάρχει μια ηρεμία. Αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να αντιδράμε για τέτοια ζητήματα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, κάτω από άλλες συνθήκες, αντιδρούσαν. Τώρα ξαφνικά δεν ακούγεται κουβέντα. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιος άλλος μπορεί να ξέρει καλύτερα. Εσύ δεν νομιμοποίησες να σχολιάζεις και να κουνάς τα τέτοια σου. Εσύ δεν νομιμοποίησες ειδικά. Ωραία. 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 Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Παρέα μέχρι και τις 7, περιμένοντας τον Χρήστο φυσικά, προκειμένου να μπούμε στο κομμάτι της ανάλυσης αυτού του ορισμού και το τι ακολουθεί. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής, κόντρα σε όλους, σε διαιτητή, σε αντίπαλο, σε κόσμο, ήρεμα, συγκροτημένα και συγκεντρωμένη σε όλο το 90 λεπτό, παίρνουμε το πρώτο διπλό της χρονιάς. Είναι ο ορισμός αυτός, δεν αλλάζει τον τρόπο που θα προσεγγίσει ο Άρης το παιχνίδι της Κυριακής, με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι πλέον ο Άρης, και πρέπει να το περάσουν και άνθρωποι της ομάδας αυτός τους ποδοσφαιριστές, είναι υποχρεωμένος να πάει πολύ πιο υποψιασμένος στην Τούμπα την Κυριακή. Γιατί θα βρει απέναντι του ένα διαιτητή ο οποίος μπορεί να βγάζει τις κάρτες με μεγαλύτερη ευκολία στους παίχτες του Άρη αντί του αντιπάλου. Μπορεί να βρει ένα διαιτητή που μπορεί να μην βγάλει μια κόκκινη όταν πρέπει, όπως έχει γίνει πριν κάποια χρόνια στην Τούμπα. Μπορεί να βρει ένα διαιτητή ο οποίος, ενώ είναι πέναλτι,
πάνω στον γκάμα την περσινή σεζόν στο κύπελο, να μην το δίνει. Άρα λοιπόν ο Άρης θα πρέπει να πάει υποψιασμένος σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να θεωρήσω δεδομένη και de facto μια κακή διαιτησία του Σιδηρόπουλου. Μακάρι να σφυρίξει 50-50 και ας κερδίσει ο καλύτερος. Απλά, όπως είπα και πριν, ο Άρης νομιμοποιείται να είναι υποψιασμένος, να φοβάται τον διαιτητή, όχι τον αντίπαλο. Και αυτό φάνηκε και από τη διαρροή που υπήρξε σήμερα το πρωί, μέσα από την οποία ο Άρης έκανε ξεκάθαρο ότι για μας ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ανεπιθυμητός και επιχειρήματα υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ. Για ένα διαιτητή, σχεδόν όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα δεν έχει πει κάτι καλό. Εκτός από μία, δύο, τρεις ομάδες. Χριστοκιός. Και η θέση της ΚΕΔ επιβαρύνεται και ο ορισμός της ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ ορίστηκε ξένος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία λογική στο ένα μάτς να μπαίνει ξένος διαιτητής και στο άλλο να μπαίνει Έλληνας. Είναι πολύ περίεργο. Δεν κάνω λόγο για δόλο. Εντάξει, γιατί πολλοί παρεξηγούνται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, χτυπάει άσχημα στο ένα ντέρμπι να υπάρχει ξένος διαιτητής και στο δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας μετά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να ορίζεται Έλληνας διαιτητής και ειδικά ο κύριος Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα βέβαια οι ποδοσφαιριστές του Άρη συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής. Προετοιμασία που έχει ξεκινήσει από χθες υπό τις οδηγίες του Τόλι Τερζή, ο οποίος μαζί με τον Άγγελο Χαριστέα είναι σε μια προσπάθεια από χθες να ρίξουν κάπως τους τόνους και κυρίως να προσγειώσουν, θα έλεγα, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά το 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και στην ουσία αυτό το οποίο τους είπαν είναι ότι τραβάμε μια γραμμή, ότι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξεκινάμε πάλι από το 0 για ένα ντέρμπι, επίσης, δεύτερο συνεχόμενο, αλλά πολύ πολύ διαφορετικό από αυτό που έδωσε η ομάδα κόντρα στους πράσινους. Και επειδή δεν θα παίξει στην έδρα της και επειδή ο αντίπαλος είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα, άσχετα που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση βάσει της εικόνας που παρουσιάζει μέσον αγωνιστικό χώρο και η ατμόσφαιρα θα είναι αφιλόξενη λόγω του κόσμου, όχι ότι θα γίνει τίποτα άλλο για να προλάβει πάλι κάποιος κακεντρεχής. Συν ότι σε όλα αυτά πλέον έρχεται να προσθεθεί και το κομμάτι της διαιτησίας. Τώρα στο καθαρά αγωνιστικό, νομίζω ότι από σήμερα σιγά σιγά ο Τόλης ο Τερζής θα αρχίσει να βλέπει και να σκέφτεται πώς ακριβώς θα παρατάξει την ομάδα, ποιο θα είναι το τακτικό της πλάνο απέναντι σε έναν πολύ υπολογίσιμο αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση. Δεν πρέπει να παραπλανηθεί ο Άρης και δεν νομίζω θα παραπλανηθεί ούτε η ομάδα ούτε ο κόσμος από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά το τελευταίο διάστημα, άρα που έχει κάνει το 3-3 και να θεωρήσουμε ότι να φτάσουμε σε να λέμε ότι θα κερδίσει και εύκολα κιόλας. Το μάτι θέλει προσοχή, το μάτι θέλει συγκέντρωση, πνευματική ετοιμότητα, ώστε να βγει και στο γήπεδο το τακτικό πλάνο το οποίο θα σχεδιάσει ο προπονητής του Άρη μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Γιάννης ρωτάει αν το Ρεόκαστρο είναι δίπλα στα Δωδεκάνησα. Είναι στα Δωδεκάνησα. Δεν ξέρω, φίλε, στη γεωγραφία δεν είμαι ποτέ καλός. Μπορεί να είναι κιόλας. Μπορεί να είναι, φίλε μου Γιάννη. Είναι και αυτό πάρα πολύ πιθανό. Εντάξει, υπάρχει ένα γεωγραφικό ζήτημα με τον κύριο Σιδηρόπουλο, αλλά μάλλον υπάρχει ο Ρεόκαστρο και στα Δωδεκάνησα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πρέπει να την καταγράψουμε και έχει καταγραφεί έτσι αλλιώς τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν δίνουν κάποια ιδιαίτερη σημασία, είναι η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε πολλά περισσότερα φυσικά και με το Χρύσανθο, όπου κάπου λογικά θα βρίσκεται εδώ πέρα μέσα στο ραδιομέγαρο. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους του ΠΑΟΚ που το πρώτο ημίωρο άκουσαν την εκπομπή μας. Χωρίς να είμαι εδώ για να μιλήσω για το Σιδηρόπουλο. Περίμενε, μίλησα εγώ πριν. Λοιπόν, κόψε το χαλί εντελώς. Βάλε πρώτα το ηχητικό νούμερο 2. Θα ακούσει δύο ηχητικά. Είναι από τη χθεσινή εκπομπή. Πρώτα θα βάλει το 2 και μετά θα βάλει το 1. Χθεσινή ή προχθεσινή. Χθεσινή. Και προχθεσινή έχω πει.
Και χθεσινή. Περίμενε. Για να ακούσουμε το 2 πρώτα. Όχι, το θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή, μπορεί, αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπαίνει ξένος ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να μπαίνει Έλληνας στο ΠΑΟΚ Άρης. Υπάρχει ένα ζήτημα. Να, ωραία. Για να ακούσουμε και το ένα. Αύριο θα μάθουμε και τον διαιτητή. Με 5 θα είμαστε, Βασίλη Καβαδία, πάνω από το site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ή Τζίλος. Όχι, εντάξει. Ο Τζίλος έχει διεθνές κόλλημα, γι' αυτό δεν μπήκε και αυτός. Μπορεί να το βάζει στο VAR. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που με ρωτάς πάλι, βρες το μπαλόμπας, βρες τώρα, αγόρι μου, τη Δευτέρα, στην εκπομπή της Δευτέρας. Με ρωτάει τη Δευτέρα. Στη Δευτέρα δεν το είχαμε πει. Και λέω Σιδηρόπουλος ή Παπαπέτρου. Παπαπέτρου τον είπες θες. Σιδηρόπουλος, τη Δευτέρα το έχω πει. Τέλος πάντων. Τη Δευτέρα, τη Τρίτη. Λοιπόν. Μετά από αυτό που έγινε σήμερα με την ΚΕΔ, το οποίο φυσικά το περιμέναμε όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν πέσει τελείως οι μάσκες. Έχει χαθεί κάθε έννοια τσίπας, κάθε έννοια. Δηλαδή ο Άρης πέρσι ζητάει έναν διαιτητή να μην παίζει σε αυτόν. Έναν. Ζητάει εξαίρεση. Έναν διαιτητή. Μετά το καθαρό πέναλτι που δεν έδωσε στον Μπρούνο Γκάμα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, έχει ξαναγίνει. Γιατί το ζητάει αυτό ο Άρης, θα σας πω γιατί. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτός ο διαιτητής έχει αποδείξει ότι είναι φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ και εχθρικός στον Αρτί, ενώ φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Τεβεκέλης, ο άνθρωπος δηλαδή που ανακάλυψε για να μαθαίνεις, άκου μικρέ, άκου να μαθαίνεις καμιά αλήθεια, γιατί μόνο στο ΠΑΟΚ 24 και σε αυτά δεν μαθαίνεις τίποτα. Ο Τεβεκέλης είναι αυτός που ανακάλυψε το ταλέντο πριν πολλά χρόνια του τεράστιου Σιδηρόπουλου. Όταν ο Τεβεκέλης ήταν πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Τότε που έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα, με πρόεδρο τον Τεβεκέλη που κράζατε το κράτος των Αθηνών, πρόεδρος ήταν αυτός τον οποίο προσλάβατε μετά από κάποια χρόνια. Επειδή ήταν κακός όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα, τον πήρατε εσείς υπάλληλο. Χαιρετίσματα στο Μάλαμα, κάποτε έκανε παραθέρηση, μου είπε ο Πεθερός μου, μαζί του στον Πλαταμόνα. Τώρα ανέβηκαν οι μετοχές, δεν πάει στον Πλαταμόνα. Λοιπόν. Ο Μάλαμας λοιπόν πάντα όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει για τον καταπληκτικό Σιδηρόπουλο, τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή, όπως λένε και γράφουν συνεχώς οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚΟΣ, του ΠΑΟΚ. Εκτός από τον Μάλαμα Τεβεκέλη, ο δεύτερος άνθρωπος ο οποίος υμνεί τον Σιδηρόπουλο ποιος είναι, λες? Ο άλλος υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρώην διαιτητής, ο Σαραϊδάρης, ο οποίος και αυτός ως μέλος της ΚΕΔ, τι πράγμα είναι αυτό, να προσλαμβάνεις πρώην μέλη της ΚΕΔ. Και αυτός ως μέλος της ΚΕΔ. Και μάλιστα με επιστολή του κιόλας σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είχε πει: εγώ δεν θέλω τον Αρετόπουλο. Εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής πρέπει να είναι σε αυτό το μάτς, ο Σιδηρόπουλος. Και λες εσύ τι αγάπη είναι αυτή για τον Σιδηρόπουλο. Εντάξει, είναι φίλοι. Δεν είναι κακό να λέμε ότι είναι φίλοι. Τι εννοούμε είναι φίλοι? Θα έρθει λοιπόν την Κυριακή στην Τούμπα να σφυρίξει ένας διαιτητής, ο οποίος έχει πάει 484 ταξίδια ως διεθνής ημί και σε κάποια από αυτά, 5. 10, 15, δεν ξέρω πόσα ακριβώς, μαζί του ήταν και ο κύριος Σαραϊδάρης. Ο κύριος Σαραϊδάρης λοιπόν μαζί με τον κύριο Σιδηρόπουλο ταξιδεύανε. Παραδείγματος χάρη, πότε υπάρχει ένα ταξίδι, πότε το κάνανε? Παίζει πάω Κάρι στην Τούμπα. Τρώει μια γνωστή εγχείρηση ο Άρης, δεν βγάζει κόκκινη στον Γκρέσιτς με τον Γιαννόπουλο το 2012. Και την άλλη μέρα ο Σιδηρόπουλος παίρνει το αεροπλάνο μαζί με τον Σαραϊδάρη, ρε φίλε. Σεβίλη, ιστορή. Και πάει στη Σεβίλη να σφυρίξει, ρε φίλε. Επίσης το 2012 τι ανακάλυψα τώρα ψάχνοντας στο ίντερνετ? Με ποιον επίσης μαζί πηγαίνανε ταξίδια ο Σαραϊδάρης και ο Σιδηρόπουλος, τον οποίο εσείς οι αντικειμενικοί παοξίδες όλοι δεν λέτε τίποτα αυτή τη στιγμή και ζητούσατε ξένο διαιτητή, αλλά όχι στα ΠΑΟΚ Άρης? Με τον Κουκουλάκη. Αυτό που είναι τώρα στην ΚΕΔ. Αυτός λοιπόν που είναι τώρα στην ΚΕΔ, υπεύθυνος για το ΒΑΡ είναι, φίλε, ο Κουκουλάκης. Αυτός που είναι τώρα στην ΚΕΔ ορίζει, όχι ο ίδιος, αλλά είναι στην ΚΕΔ, Περέιρα τους ορίζει, Περέιρα. Ορίζουν λοιπόν έναν διαιτητή με τον οποίο συνταξίδευαν και κοσμούσαν την ελληνική διαιτησία και ο άλλος της παρέας είναι ο υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν εσείς, φίλε ΠΑΟΚΤΣΙ, φίλοι συνάδελφοι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θεωρείτε αυτό ότι αποτελεί εξυγίανση, θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί 50-50, θεωρείτε ότι ο βοηθός στο ΠΑΟΚ Άρης με το
με την καρατιά του Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός είναι υπάλληλος της ΠΑΕΠΑΟΚ, άσχετα αν πέρασε από τον Ολυμπιακό για ένα διάστημα. Λεπτομέρειες τώρα πάνε και έρχονται και από τον Ολυμπιακό, λεπτομέρειες είναι αυτά. Δεν είδε την καρατιά ο Σαραϊδάρης, έδωσε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη φάση. Στο τρίτο λεπτό, έδωσε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι αυτό είναι εξυγίανση και έτσι θέλετε να παίρνετε τα πρωταθλήματα και μετά ρωτάτε, δεν το πήρα δίκαια. Γιατί λέτε ότι είναι το Μπρεσπόν και διάφορα άλλα τέτοια. Κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη, μην μπερδευτείτε μόνο και τον φτύσετε. Μην μπερδευτείτε μόνο και τον φτύσετε τον καθρέφτη. Σιδηρόπουλος λοιπόν την Κυριακή. Μπαλτάς. Να έχουμε και τους βοηθούς, μην είναι. Και Κοστάρας. Κοστάρας, πώς λέγεται το παλικάρι αυτό. Μεγαλούργησε επί του Βασίλη αυτός. Ετωλό Ακαρνάνια, εξαιρετική. Μπαλτάς. 5 μέτρα offside ο Πετρόπουλος. Άρης ΑΕΚ. Μπαλτάς κάτω. Με Τάσο Κάκο. Τι είναι ο Τάσος Κάκος? Άλλος υπάλληλος του Ιβάν, σε άλλη επιχείρηση όμως. Στο Open είναι αυτός. Σχολιάζει τις φάσεις. Μια χαρά. Τεβεκέλης, Κάκος, πώς το λένε, Σαραϊδάρης. Εξυγίανση. Πότε μεγαλούργησαν όλοι αυτοί? Τότε που λέγατε ότι υπήρχε παράγκα, συμμορία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί όμως ήταν οι τίμοι. Οι άλλοι ήταν οι κακοί. Αυτοί, να το σημειώσουμε. Ήταν οι τίμοι, μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση επ' αυτού του θέματος. Βέβαια. Τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε με αυτούς να σφυρίζουν και να σηκώνουν τις σημαίες και εσείς βγαίνατε τέταρτο πέμπτη και τρίτο τέταρτη, γιατί παραπάνω δεν μπορούσατε. Τώρα τους έχετε προσλάβει παντού. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Να ξέρετε όμως, θα υπάρχουν και δύο-τρεις που και που θα σας λένε και την αλήθεια και την πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση το σλόγγαν το οποίο έχει γίνει γνωστό από το τεράστιο SDNA. Πόση αλήθεια αντέχεις? Συγγνώμη, ξέχασα. Παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Ταπαντζάς. Όλα είναι δεμένα. Οι συναριανοί μου να ακούνε λίγο. Γιατί αυτά τα λέγαμε σε καιρούς χαλεπούς για τις ενώσεις και το τι πάει να γίνει. Και κράζατε κάποιοι. Ταπαντζάς Θράκης. Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠ Θράκης? Γαβριλίδης. Και όσο γαβρικό επίθετο κι αν έχει, φανταστείτε πιανού την στήριξη έχει εκεί στην Θράκη. Στη Θράκη είναι και η Ξάνθη. Και η Ξάνθη στη Θράκη είναι. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Αλλιώς έπρεπε να μιλάω, αλλά ακροβατώ ανάμεσα στον εκνευρισμό για την διάλυση του ποδοσφαίρου, για αυτή την ξεφτύλα που βιώνουμε άπαντες και στο γεγονός ότι πρέπει να παραμείνω ψύχρεμος και για μένα προσωπικά, αλλά και για το ραδιόφωνο. Απλά χαίρομαι γιατί εν ώψη του αγώνα της Κυριακής έπρεπε να υπάρξει η μέγιστη μορφή ξεφτύλας, να μην μπει ξένος διαιτητής, για τον οποίο φωνάζατε πέρσι, και να μπει ο συγκεκριμένος. Και δεν απαιτείται να υπάρξει μια δύσκολη φάση για να δράσει, αν σε όλο το μάτς παίζει και σφυρίζει όπως πρέπει, όπως επιτάσσουν οι κανονισμοί δηλαδή. Πώς δηλαδή προχθές ο Μάτος ρίχνει μπουνιά στο παλικαράκι του Ατρομήτου, αλλά πουθενά δεν είδα τη φάση αυτή και άκουγα από τους συναδέλφους ότι έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Βαρέλα, αλλά υπάρχει VAR. Κόκκινη κάρτα ο Μάτος δεν πρέπει να πάρει για την μπουνιά στον Κατράνη. Μπράβο. Θυμήθηκα το πώς το λέγα το παλικαράκι. Μάλλον όχι. Πλέον τα πάντα είναι επικοινωνία. Αν όμως, πραγματικά αν όμως, με Σιδηρόπουλο, Μπαλτά,
τα παντζά. Βάρ δικό σας. ΠΑΟΚ TV. Σχολιασμό. Επικοινωνία. Αν την Κυριακή δεν κερδίσετε, πραγματικά, μα πραγματικά, δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα για σας από αυτό. Με 100-0 θα παίξετε. Και απέναντι θα είναι μόνο οι κυτρινόμαυρες φανέλες. Τίποτα άλλο. Δεν έχει δύναμη ο Άρης στην ΕΠΟ. Δεν έχει δύναμη ο Άρης στα κέντρα των αποφάσεων. Έναν διαιτητή δεν ζήτησε, ή μάλλον ζήτησε να μην μπει, και αυτόν όρισε. Ο Περέιρα και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτόν που από το καλοκαίρι αποθεώνεται όλοι εδώ πάνω και δεξιά και αριστερά. Πετάξτε την μπάλα στην κερκίδα. Στην Νόβα, στο Μαρινάκι και όλες αυτές τις μπουρδες. Πετάξτε την. Είστε έκθετοι στα μάτια όλων. Όλων πλέον. Βαγγέλη Γραμμένε, τι έγινε φίλε? Όλα καλά εκεί στην ΕΠΟ? Ωραίος ο ορισμός Σιδηρόπουλου, του κορυφαίου Έλληνα διαιτητή. Ολοκλήρωσες? Κάθε μέρα ολοκληρώνω. Την τοποθέτησή σου? Όχι. Είναι μια διαρκή τοποθέτηση. Είσαι χρόνων και ετών. Είσαι απολαυστικός. Έκανα άκρη και παρακολουθούσα. Δηλαδή, μόνο το popcorn έλειπε. Ωραία, δεν είναι, δεν είναι κάτι. Απλά ξέρεις γιατί με ακούς έτσι με προσοχή. Ναι. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαι ο μόνος που τα λέει αυτά. Όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που αναφέρουν αυτά τα πράγματα. Απλά δεν είναι. Δεν παίρνει αυτό λόγο τώρα. Δεν είναι τόσο πολύ διαβασμένοι οι φίλοι στο αντικείμενο αυτό. Ναι. Σε αυτό και στο δικαστικό νομικό κομμάτι. Δεν τα λέει άλλο αυτά. Εσείς πείτε μου ότι όλα αυτά που είπα. Δύο παοξίδες, ποιο με στέλνει εδώ, παοξίδες μου στέλνουν μηνύματα. Ας μου πούν ότι όλα αυτά τα οποία είπα, έχω πει ένα ψέμα. Ένα. Ότι δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά που είπα. Ένα πράγμα, ας μου πει. Πέρσι τι έκανε, πρόπερσι έκανε. Απλά με το χρόνο έχω ένα θέμα, πάντα χάνω. Ο μάλα μας ο Τεβεκέλης στο Μετρόπολης. Βγήκε το μεσημεράκι και είπε για τον Σιδηρόπουλο, αυτός πρέπει να οριστεί στο κύπελο. Ορίστηκε. Σαραϊδάρης επιστολή επίσημη. Όχι, εγώ δεν είναι Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο. Μαζί. Χτυπού το ρολόι. Μαζί πηγαίνανε δεξιά. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Αν βέβαια πρόσεξε. Ορίσουν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τον Αρετόπουλο και έχει Ολυμπιακός στην ομάδα του. Τον βοηθό του, να σου πω, να προσλάβει το γενναίο ο Ολυμπιακός, παιδί μου. Να τον έχει, να τον προσλάβει. Και να δουλεύει στην ομάδα ο γενναίος. Το θυμάσαι το γενναίο. Και παίξει ο Αρετόπουλος και με το γενναίο έχει κάνει 10 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τι θα λένε και τι θα γράφουν αυτοί οι ίδιοι. Φίλος ο Γιάννης, μεγάλη χρήση αν θα μακάρι να είχα το 1/10 του δημοσιογραφικού σου τα περαμέντου. Έλα, τέτοια τα λέτε και φτιάχνετε. Έρχεται υποθέωση. Έρχεται υποθέωση η χρήση. Μάλιστα. Τι είπε? Ναι, είχα λέει μακάρι να είχα το 1/10 του δημοσιογραφικού σου τα περαμέντου. Ποιος το λέει αυτό? Ένας φίλος που στείλει μήνυμα εδώ πέρα, φίλος ο Γιάννης. Του δημοσιογραφικού, γιατί να το έχει? Εντάξει, το προσεγγίζει έτσι με αυτό το. Του ταπεραμέντου γενικότερα θέλει να πει. Του δημοσιογραφικού, λέει. Καλά. Εντάξει, γι' αυτό που κάνει. Φίλε, καταγραφή είναι μια κατάσταση. Η οποία είναι. Αν μας φάνε όμως όπως μας φάγανε κάποτε από τον Α, ναι. Να δω τι θα λέτε. Πάμε παρακάτω. Δικό μου σχόλιο αυτό. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ξένο ζητή τώρα. Επικό, έχω, όλα αυτά τα έχω γράψει στο SDNA. Μπείτε να τα διαβάσετε. Πριν τα κατεβάσουν. Μου λέει και ένα φίλο. Πριν το κατεβάσουν. Βασικό, για βάλε. Βασικά, μην είναι πρώτο βασικό αυτό. Α, τρίτο. Είναι, τρίτο. Ο ανέβηκε. Από τέταρτο πήγε τρίτο. Τι έγινε? Σε καμιά ώρα θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Πάμε, ναι. Ξένο ζητή στο ΑΚΑ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ρε φίλε. Είναι ντροπή. Καταρχήν έχουν ξεφτυλιστεί όλοι όσοι λέγανε ξένοι διαιτητές. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα να πούνε? Γιατί δεν βγαίνουν να πούνε όλοι? Όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν βγαίνουν να πούνε? Γιατί γράφουν για τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή? Στο Β' γύρο θα έρθει ξενός. Μες στο Βικελίδης. Που θα είναι η έδρα του Άρη. Από τη στιγμή που ορίζεται ξένος διαιτητής ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άσε όλα τα άλλα τα πελέσει και στο οποίο έχεις δίκιο, έτσι. 100-0. Από τη στιγμή που ορίζεται ξένος. Πες μας το κριτήριο. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και... Ποιο είναι το κριτήριο? Βαθμολογικό. Ένα βαθμό έχει ο Παναθηναϊκός. Στοιχηματικό. 7 δίνει το διπλό του Άρη, 7,5 δίνει ο άσος του Παναθηναϊκού. Διεκδικεί πέσω ένα στο πρωτάθλημα, τώρα το διεκδικεί και ο άλλος. 4 βαθμούς έχει ο Άρης και τον έριξε 4 τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Θέμα με εισιτηρίων και τα λοιπά, εμπορικότητας, τρίτος στα εισιτήρια, ο Άρης πέμπτος ο Παναθηναϊκός πέρσι. Μόνο από αυτό η ΚΕΔ εκτέθηκε σήμερα. Επικινδυνότητα, ποιο είναι πιο επικίνδυνο? Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γιατί? Όχι για να έχουν παίξουν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί ξύλο. Όχι. Ή το ΠΑΟΚ Άρης που είναι μια γειτονιά. Άνα, γεια σου.
που τους χωρίζουν ένα χιλιόμετρο. Μόνο και μόνο από αυτό, το ότι έβαλε ξένο στο ΆΚΑ και Έλληνα στην Τούμπα και δεκτέθηκε σήμερα. Και οι ΠΑΟΚτσίδες και οι φίλοι μας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, που φίλοι μας είναι πολλοί από αυτούς, okay, το ξέρουνε, αλλά δεν μπορούν να πουν τίποτα. Γιατί όπως τόσα χρόνια κατηγορούσαν τον Ολυμπιακό για επικοινωνιακή πολιτική, τώρα ασκούν τη δική τους επικοινωνιακή πολιτική. Κομμάτι της δουλειάς τους είναι και αυτό. Τι να κάνουμε, δεν θα το παραδεχτούν ποτέ. Αλλά το ξέρουν και αυτοί, ότι μόνο και μόνο από αυτό, όλα αυτά που λέει ο Χρήστος είναι αλήθεια, αλλά μόνο και μόνο από το γεγονός ότι αλλιώς κρίνεις το ένα ντέρμπι και αλλιώς κλείνεις το άλλο ντέρμπι, που είναι τα δύο μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ελλάδα διαχρονικά, δείχνει κάτι. Και μου βάζει Έλληνα και ειδικά το Σιδηρόπουλο στην Τούμπα. Εντάξει, ας πάει ο Άρης να βγάλει την πρώτη του Σιδηρόπουλου. Θα δούμε. Τόλι Τερζή, ακούς. Θα δούμε. Επίσης, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, μου είπαν ότι βγήκε σε ραδιόφωνο, δεν μου είπαν πιο. Ειλικρινά μιλάω, ξέρετε τι λέω και πριν, είπαμε Τρόπολης κτλ. Συγχαρητήρια σε αυτόν που έβγαλε το Σταυρίδη να μας πει για το πόσο καλός διαιτητής είναι ο Σιδηρόπουλος. Το Σταυρίδη. Ναι. Τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων. Φίλος 899, με μένα ασχολείται. Εξαιρετικά. Τι λέει. Ό,τι διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο, Χρήσταν, θα λέει. Ο διπλανός είναι μια παραφωνία και σου χαλάει το κλίμα. Άλλαξε τώρα, φίλε. Όχι, άλλαξε. Το εμένα θέλει να με ακούει. Εσένα είπαμε να αλλάξουμε. Να βγω, να φύγω. Όχι. Αλλά σχολιάζει, ασκεί κριτική ο συνάδελφος. Συνάδελφος. Εδώ, συνάδελφος είναι. Συνάδελφος είναι. Νομίζω εγώ το στέλνω το μήνυμα. 899 δεν είσαι εσύ, όχι. Εσύ τελειώνεις 793. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα του διαιτητή. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε και με εσάς βέβαια στη συνέχεια. Πολλά πράγματα. Τι έγινε, ορίστε. Κάνουμε κομπή τώρα όμως. Μη μου κάνεις τα χέρια σου έτσι, μη μου τον αποσυντονίζετε. Πρέπει να βγάλει ένα δύο ώρο σαν άνθρωπο μια φορά. Όλο μου τον έχετε από εδώ και από εκεί, επειδή είναι εδώ πέρα. Εδώ την κάνω μια ώρα. Λίντερ. Σωστό, καλό. Επειδή είναι λίντερ τώρα, μου τον παίρνετε και τον ταλαιπωρείτε. Εντάξει, τι να σα κάνω. Και εσύ έχει μπλεχτεί παντού, τι πράγμα είναι αυτό. Φτάνει. Δεν κατάσταση αυτή. Μια ώρα, ε. Τι. Μια ώρα, λέω. Σφίγγα. Μια ώρα είπε γι' αυτό. Είπα έτσι εγώ. Ναι, αυτό δεν κάνω μια ώρα. Θα. Θα. Εδώ ο Πάοκ θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Πρόσεξε. Όχι, δεν. Κάτσε. Το φτιάξε. Δεν διευκρίνησε πώς θα το φτιάξει. Ναι, σωστό. Σωστό. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Είπε θα φτιάξει. Σωστό. 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 Έχει διαφορά. Εμείς αν μας δίνουν μούφα πέναλτι, δεν τα θέλουμε. Απλά να μην δίνουν τα κανονικά στους άλλους. Σωστό. Σωστό και αυτό. Ωραία. Τέλος πάντων. Καμιά διαρροή τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα έχουμε. Τι βλέπουμε, διάφορες διαρροές, δεν ξέρεις, όλες θα πει κανένα για τον Σιδηρόπουλο, δεν ξέρεις τίποτα. Ε? Όχι. Ναι, νομίζω να υπάρξει κάτι. Είμαστε. Πολύ ωραία. Τι έχουμε. Εδώ γίνεται ρεπορτάζ, εντάξει, πολύ καλό. Ρεπορτάζ γίνεται, ναι. Θα πεις τίποτα αγωνιστικό, εσύ τα είπα εγώ τα δικά μου. Αγωνιστικό, Χρήσανθε, από αύριο νομίζω θα αρχίσει να μας απασχολεί περισσότερο. Το θετικό είναι ότι όλοι είναι στη διάθεση του Τόλι Τερζή αυτή τη στιγμή. Άπαντες παρόντες προπονήσεις. Και από αύριο θα αρχίσει να φαίνεται πώς προσεγγίζει ο υπηρεσιακός προπονητής του Άρη τον ντέρμπι της Τούμπας. Δεν νομίζω να έχουμε πολλές διαφορές στα πρόσωπα. Μπορεί να είναι και η ίδια δεκάδα κιόλας. Αλλά με δεδομένο ότι μιλάμε και για ένα διαφορετικό παιχνίδι, δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου φωτιά γι' αυτό. Κυρίως νομίζω οι διαφοροποιήσεις θα έχουν να κάνουν με την τακτική προσέγγιση, γιατί απέναντί σου έχεις μια ομάδα που έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς του Παναθηναϊκού. Εντάξει, γιατί στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Γιώχανσον, στον Μπακ υπάρχει ο Μάτος, που τον ανέφερες και πριν. Επίσης δεν παίρνει και κάρτες. Επίσης δεν παίρνει και κάρτες. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Μαυρομάτης με τον Κολοβέτσιο, στον Μπακ υπάρχει ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Έχουν διαφορές οι δύο ομάδες σε κάθε περίπτωση. Άλλα είναι τα extreme σε μια ομάδα, άλλα είναι στην άλλη. Εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εκτός είναι με τον ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει να το δει ο Τόλης Τερζής, να το μελετήσει, που ήδη μελετάει τον ΠΑΟΚ ως αντίπαλο και βλέπει καθημερινά παιχνίδια του επερχόμενου αντίπαλου του Άρη και αναλόγως θα προσαρμόσει και την τακτική του. Από αύριο νομίζω θα αρχίσουν να φαίνονται περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις σκέψεις που έχει ο κύριος Τερζής για το συγκεκριμένο μάτς. Απλά όπως έλεγα και πριν, που δεν ήσουν εδώ πέρα, πλέον
θα πρέπει να έχουν και οι παίχτες στο μυαλό τους ως δεδομένο τον διαιτητή. Κανονικά δεν θα πρέπει να το λέμε σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά με τον ορισμό του Σιδηρόπουλου θα τους προετοιμάσουν, φαντάζομαι, και οι άνθρωποι της ομάδας ότι, παιδιά, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό, αυτό και αυτό δεν θα σας δώσει κάτι εύκολα. Με την ίδια ευκολία μπορεί να το δώσει στον αντίπαλο. Εντάξει, μια κόκκινη κάρτα, όπως με τον Κρέσιτς που λέγαμε, 2012, ένα πέναλτι που πρέπει να πάρεις αλλά δεν το παίρνεις. Έτσι είναι τα πράγματα και θα πρέπει να το ξέρουν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Και άμα πάει να δημιουργηθεί καμιά μανούρα, κανένα σας σειρμά, θα είναι λίγο μαζεμένοι, γιατί μπορεί να βγουν κάρτες εύκολα. Και ακολουθούν και δύσκολα παιχνίδια μετά. Με τη Λάρισα, με τον Ολυμπιακό, υπάρχει δρόμος ακόμα. Και δεν χρειάζεται να παρασυρθούν σε καμία περίπτωση, γιατί ο Άρης μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, να τον παρασύρουν και να την πληρώσει είτε με κάρτες, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και να τον επηρεάσει αυτό και στα επόμενα παιχνίδια του. Δυστυχώς, κάπως έτσι θα κλείσουμε το δικό μας σχόλιο, η παράμετρος της διαιτησίας μπαίνει πλέον πολύ πολύ πιο ενεργά και όχι έτσι όπως πρέπει στο μάτι της Κυριακής. Μακάρι να είναι πενταρίσιος. Γελάει όμως. Μακάρι να είναι πενταρίσιος. Εσύ και πενταρίσιος να είναι. Είναι πρόκληση. Υπάρχει στάμπα, ναι. Είναι πρόκληση. Ξέρεις, ο διαιτητής. Για να σε βοηθήσει εντός εισαγωγικών, πρέπει να υπάρξουν και δύο φάσεις. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ τώρα θα μπει με τέτοια ψυχολογία. Θα μπει με τέτοια ψυχολογία, ρε φίλε. Ο Σαραϊδάρης θα βλέπει τον φίλο του στον αγωνιστικό χώρο. Που δεν είναι κακό να έχουμε φίλους στο ποδόσφαιρο. Αλλά σου λέω, γυρίστε το αλλιώς. Πείτε ότι ο αντίστοιχος Σαραϊδάρης δουλεύει στον Άρη. Και παίζει ο αντίστοιχος διαιτητής, τι θα λέγατε τώρα, τι θα γράφατε, τι θα κάνατε ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Τι ακριβώς θα κάνατε. Εγώ δεν σου λέω ότι έχει στόχο ο Σιδηρόπουλος να με αδικήσει. Αλλά δεν γίνεται τον μοναδικό που ζητάς να μην παίξει. Αυτόν ο οποίος συνδέεται καλός ή κακός με φιλικές σχέσεις, με τίποτα άλλο. Ήτανε μαζί, ρε παιδιά, ο ένας ήταν διαιτητής και ο άλλος ήταν βοηθός. Ναι. Και πηγαίναν μαζί ταξίδια. Και πηγαίνανε κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα και σφυρίζανε παιχνίδια. Μαζί ήτανε. Και τον βάζεις αυτόν στο ΠΑΟ Κάρης. Ενώ τον έχεις βάλει πέρσι και έχει κάνει λάθος. Ενώ είναι ο μόνος που ζητάει ο Άρης να μην μπει. Τι κάνεις, επίδειξε δυναμής. Λες, σε γράφω στα τέτοια μου. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνεις. Πολύ ωραία. Και σημειώνει κάτι και ο Γιώργος Ογκάτος. Εντάξει, βέβαια πάλι υπάρχει και την επικινδυνότητα του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η θύρα 13 θα απέχει το μάτς της Κυριακής. Έπρεπε να οριστεί ξένος διαιτητής στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καλώς ορίστηκε. Εννοείται, μα. Έπρεπε να οριστεί και ξένος στο ΠΑΟ Κατρόμητος. Εδώ ρε, να μην σας χαρακτηρίσω. Στο ΠΑΟ Κατρόμητος ορίσατε ξένο πέρσι, ρε. Στο ΠΑΟ Κατρόμητος, ρε, ορίσατε ξένο διαιτητή, βρε εσείς. Είναι δείγμα της εποχής μας και είναι δείγμα του τι ποδόσφαιρο θέλουν όλοι αυτοί. Βάλε μια ανωτελεία, θα πούμε πολλά και τη δεύτερη ώρα και με τον κόσμο. Δεν θα πω τίποτα, τα πει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει να πει μετά από αυτό που έγινε σήμερα πολλά. Δεν θα προλαβαίνω, έχω δεχτεί να σηκώ. Το είπαμε από πριν ότι αυτό θα γίνει. Υπήρχε και το ηχητικό ντοκουμέντο, το είπε ο Χρήστος εδώ πέρα χθες. Για τη Δευτέρα υπάρχει και άλλο, σου λέω. Υπάρχει και τη Δευτέρα, μάλιστα. Που με ρωτάς και σου λέω Σιδηρόπουλος. Εντάξει. Ήμουν τη Δευτέρα εδώ. Μακάρι. Ήσουνα. Φαντάσου πλέον αναρωτιέται αν ήταν. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Μακάρι, σου λέω, να είναι πενταρίσιος ο άνθρωπος. Βέβαια. Και να είναι και ψύχρεμος. Εκεί στο Ρόκαστρο, στα Δωδεκάνησα που κάθεται αυτή τη στιγμή και ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή. Λοιπόν, όπως έστειλε και ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα, λέει: Έχει ο Ρόκαστρο, λέει, στα Δωδεκάνησα. Βεβαίως. Πολύ καλή ερώτηση. Τι? Έχει ο Ρόκαστρο, λέει, στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει περιοχή. Break. Τώρα 107,4 όλα about Άρης on air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και ο στη ρύθμιση του ήχου.
FM και όλα τα μηνύματα στο 54526, ανοιχτές και γραμμές 2-3-10-287 και 3-8. Χρήσανθε, νομίζω ότι έχουν βάλει σκοπό και να προσπαθήσουν να μας ξεφτυλίσουν με κόκκινες κάρτες και αντιαθλητικά τύπου Σταυρίδη. Μεγάλη προσοχή, μην κόβε το μήνυμά σου, φίλο 899. Παρόλο που χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς νωρίτερα, έχω βλέψει ότι το σέβομαι και το διαβάζω. Εντάξει, να βλέπεις λίγο τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Hello. Καλημέρα, είμαι ο Αντρέας από τον Πρόμο. Έλα ρε Αντρέα, έλα ρε Αντρέα. Η γραμμή σου όμως, Αντρέα, δεν είναι καθόλου καλή. Από την Αμερική σε παίρνω, Φεράκο, δεν σε παίρνω. Και άλλη φορά έχεις πάρει και ήταν καλύτερη. Ναι, ωραία, αυτή η γραμμή. Δεν μου λες, Νικολάκη. Ναι. Γιατί δεν βάλατε ξενοδιατητή στον Άρη με τον Πάο. Ορίστε. Δεν βάλατε ξενοδιατητή. Αντρέα, είναι κακή, είναι κακή η γραμμή σου, κλείσε και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε. Να, λοιπόν, δεν το ακούς. Είναι, κλείσε και ξαναπάρε, δεν είναι καλή η γραμμή σου. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. Οκ, θα ξαναπάρω. Ξαναπάρε, Αντρέα μου, ξαναπάρε. Λοιπόν, είναι κακή η γραμμή από Αμερική, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. 2-3-10-287 και 3-8, ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Παιδιά, ναι. Η μόνη προσοχή που πρέπει να έχουμε είναι να την πέφτουμε στο φως, στα φάουλ. Αυτοί δεν μπορούν να μας παίξουν αλλιώς. Στο Μάτος, ειδικά με το που θα κίνει το σκληρό φάουλ, πρέπει να την πέσουμε στο γιατί να το δουν, να δουν το βαρ. Χάσαμε 2 βαθμούς, τζάμπα, τζάμπα. Αν το βλέπαν ήταν σίγουρο μπαίνα, θα το δίνανε με το γνώφι. Ναι. Κατάλαβες. Και δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει. Ο Καρυπίδης πήγε 2 φορές στο έχασε. Ο Χαριστέας έχασε ποτέ στην Τούμπα. Αυτό δεν το ξέρω. Οι παίχτες μας χάσανε ποτέ στην Τούμπα αυτοί όλοι. Γιατί να φοβηθούν, γιατί να, τι να πάθουν. Ποιος είπε να φοβηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος είπε να φοβηθούν. Δεν φοβάται κανένας, υποψιασμένος πας. Απλά εκεί που θα πήγαινες να κερδίσεις άνετα, τώρα θα έχεις προβλήματα. Σε παραδέχομαι μερικά άλλη μια φορά, έργα μου σήμερα, που πήρες τηλέφωνο στο Ζαγόρα. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο Ζαγόρα, ρε φίλε. Ζαγόρα. Ναι. Γιατί. Τα είπα. Βγήκε ο άλλος και λέει πέναλτι, λέει εδώ ο Σιδηρόπουλος πέρσι μου είχα πέναλτι στον Άρη. Ακ, τι είπε. Μόνο αποτροπή αυτός έπρεπε να μην κατέβει, ρε παιδί. Μόνο αποτροπή. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο δηλαδή, στα μούτρα μας, γι' αυτό το ποδόσφαιρο μας καταστρέφεται. Όταν στα μούτρα σου τη λέει ο άλλος. Γι' αυτό μας πέρασε η Κύπρος. Είναι και από εδώ από το Ρεόκαστρο ένα θέμα, δεν το βρίσκω πουθενά. Όχι, κατά δεκάνησε. Τα δεκάνησε. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Αυτοί καταρχήν θα παίξουν με υπεροψία, έτσι. Ναι. Εμείς στην αντεπίθεση είμαστε, αυτά τα παιχνίδια μας πάνε μας. Εμείς δεν μπορούμε τις κλειστές άμυνες. Αυτούς εδώ θα τους έχουμε, σας λέω. Κοίτα, δηλαδή, έχει λογική αυτό που λες και βάζει. Αν φύγουμε στην αντεπίθεση, αυτά τα βέλη που έχουμε μπροστά, δεν πιάνονται. Ναι. Μόνο να έχουν λίγο αυτοπεποίθηση και τελείωσε. Που θα έχουν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν. Στο πλάκα τους κάναμε πέρσι. Έτσι. Εντάξει, έγινε παιδί. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. 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 Είμαι ο Αντρέας από την Νιόρκη. Έλα, Αντρέα, έλα. Αγάπη μου, να σας ρωτήσω. Γεια σου, Νικολάκη μου, και χρήσατε. Γεια σου, αγάπη μου. Γιατί δεν βάζετε ξένο διαιτητή με τον Άρη Πάουκ. Γιατί. Εμείς. Γιατί δεν παίζει ξένο διαιτητή. Εμείς θα τον βάλουμε. Εμείς να τον βάλουμε. Ρωτάω. Εγώ ρωτάω γιατί δεν παίζει ξένο διαιτητή. Αυτό με πειράζει. Α. Γιατί. Πάλι καλά που το λέει και πάω ξύς. Ναι, γιατί ποιος θέλει. Γιατί θέλουμε να σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος, ο καλύτερος για μας. Ποιος θέλει ρε μάγκα. Ποιος θέλει ρε μάγκα να βγει ο Σιδηρόπουλος. Και ποιος είναι ο Σιδηρόπουλος. Γιατί δεν βάζει ξένο διαιτητή. Δεν μπορώ να ακούω ότι παίζει 50 και 50. Βάλτε ένα ξένο διαιτητή. Ωραία, το Σιδηρόπουλο θέλει ο μάλα μας. Ποιος είναι ο μάλα μας. Ο Τεβεκέλης. Δεν ξέρω από αυτά, ρε Φεράκο. Γιατί δεν βάζει ξένο διαιτητή. Να βάζει ξένο διαιτητή. Και εμείς αυτό λέμε. Να πάρεις την κέρδη, Αντρέα, να ρωτήσεις γιατί δεν βάλα ξένο διαιτητή στο ΠΑΟΚ. Τι να πάρω εγώ, ρε, εγώ μετανάστη 36 χρόνια, ρε. Ναι. Ρε, εσύ χρήσατε. Ναι. Ρε, χρήσατε. Εγώ θέλω εδώ ένα δίκαιο αγώνα. Ούτε να ακούω από σένα και τον Νίκο ότι ο διαιτητής θα με ξεσπέσει 50-50. Εγώ θέλω εδώ την Αργιανάρα και την ΠΑΟΚ να παίζει. Μάλιστα. Δεν θέλω να ακούω τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Προφανώς δεν θέλουν αυτό κάποιοι άλλοι. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω.
Όχι, όχι, ναι, περίμενε, μην κλείσει. Γιατί κλείνει. Πες, περιμένουμε, ένα ακόμα, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Όχι, ρε φίλε, θα σε δω στο ΠΑΟΚ TV με τον. Εμένα. Εμένα να δει το ΠΑΟΚ TV. Το Χρήσαντο. Εμένα να. Εγώ είμαι ο Χρήσαντος, να με δει στο ΠΑΟΚ TV. Η αλήθεια είναι ότι θα πουλούσαν πολύ περισσότερο αν ήταν ο Χρήσαντος. Με το ΠΑΟΚ Άρης μετά το ΠΑΟΚ TV. Εγώ σε μίλησα. Μου είπε. Μετά το ΠΑΟΚ. Αν εγώ βγω στο ΠΑΟΚ TV. Ένα εκατομμύριο στο δρομέα. Θα ακούσετε τόσες πολλές αλήθειες μαζεμένες που θα καταρρεύσει το σύστημα. Εσύ δεν μου είπες. Εσύ δεν μου είπες. Να καταλαβαίνεις, Αντρέα, πότε κάνουμε χουλιαμά και πότε όχι. Να σε καλά, Αντρέα μου, για να πάμε και στον επόμενο. Επίσης, έχω πολύ υψηλό κασέ για το ΠΑΟΚ TV. Δεν μπορούν να με πληρώσουν. Αλήθεια είναι και αυτό. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, λέμε, καλησπέρα. Λοιπόν, γιατί αντιδράτε στον καλύτερο Έλληνα διαιτητή? Έχεις δίκιο, αδελφέ, έχεις δίκιο όμως. Δηλαδή, ποιον είμαστε θέλετε να σας βάλουμε? Θα μίλω σε λίγο το ραδιόφωνο σου μόνο. Ναι, ναι, ποιον θέλετε να σας βάλουμε για διαιτητή? Το Σαραϊδάρι. Σας βάζουμε όλο το πακέτο. Το Σταυρίδη. Σιδηρόπουλο, ναι. Σαραϊδάρι. Ναι. Τον άλλον, πώς το λένε εκείνον, Τεβεκέλη. Τον Κάκο. Ναι. Κάκο να σχολιάζει, Τεβεκέλη. Ναι. Γραμμένο, ναι. Τον Γκαγκάτσι. Ναι. Όλα αυτά τα συχάματα. Όχι χαρακτηρισμούς, παιδιά. Χαρακτηρισμούς δεν θα κάνετε. Όχι χαρακτηρισμούς. Δεν θέλουμε. Όχι, όχι. Θα βγείτε να μιλήσετε, να κρίνετε. Άμα να βρίσκετε, αφήστε πάτε το. Πάτε κάντε εκπομπή στο ΠΑΟΚ TV. Να φάνε αυτή το πρόστιμο. Έχουμε άλλο Χρήστο. Στον επόμενο. Ούτε υιοθετούμε τίποτα από αυτό που είπε. Έτσι. Ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν θα βρίζετε. Και μην φέρνετε σε δύσκολη θέση και εμάς. Αν θέλετε να πούμε πέντε πράγματα, να αναδείξουμε πέντε πράγματα και να. Τα βάλουμε στη σωστή βάση. Το ιβρεολόγιο προφανώς και δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Έτσι, ναι, φίλο. Ξέρετε πόσα μπινελίκια θέλω να ρίξω εγώ? Όχι, δεν χρειάζεται. Αν ξέρετε, ρώτησε ρε φίλε. Δεν είπα να ρίξω. Γιατί δεν θες και πολύ γι' αυτό. Πόσα θέλω, είπα. Γι' αυτό είμαι εδώ για να συγκρίνω. Αλλά εδώ έχουμε δημόσιο λόγο. Σωστό. Πάμε στο καφενείο να πείτε ό,τι θέλετε. Σωστό. Πολύ σωστό. Δεν γίνεται να απαιτώ εγώ από όλους τους υπόλοιπους να συμπεριφέρονται σωστά. Και ας παρεκτρέπονται. Σωστό. Δημόσια κάποιοι. Σωστό. Παρακαλώ. Στον επόμενο, γεια σας. Προσοχή στις εκφράσεις σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας και σας. Τι κάνετε? Εσείς φαίνεστε ήρεμος άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν έχετε βρήσει ποτέ, ούτε στο γήπεδο, ούτε πουθενά. Ε. Ήρεμε. Δεν μου λέτε, επειδή παίζουμε το σύστημα, δεν πείτε, ας το Σιδηρόπουλο τα πάμε. Ναι. Ποιοι είναι οι πλαϊνοί για θα φας κάτω φσάκ που δεν θα είναι που θα ζαλιστείς? Είπα Μπαλτάς και Κοστάρας. Οι πλαϊνοί, φίλε, όλο το παιχνίδι εκείνη. Θα σηκώνουν τη σημαία πριν καταλήξει φάση, όπως έκανε αυτό στο Περιστέρι. Γιατί απαγορεύεται τώρα με ΒΑΡ. Πρέπει να το αφήσει να γίνει η φάση και μετά να σηκώσει. Μα μπερδεύεται η δουλειά. Φυσικά στο Περιστέρι αυτό έγινε. Σήκωνε τη σημαία πριν ολοκληρωθεί η φάση. Μπερδεύεται η δουλειά εκεί πέρα. Ό,τι είναι η πλαϊνή είναι, γιατί ο Άρης εφόσον πείσματε επίθεση, ρε παιδιά, εκεί θα παίχνει το ιστορία όλη. Στο αν είναι offside, δεν είναι offside, και στις τελικές γραμμές και αυτά. Και στο άλλο το κομμάτι θα είναι το πειθαρχικό, στις αναμπουμπούλες, η ευκολία που μπορεί να δοθεί ένα φάουλ, ένα απέναντι, οτιδήποτε. Σε γράφει, έχουν γραμμένο, δεν μετράει η μπογιά σου καθόλου. Η μπογιά μας δηλαδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετράει η μπογιά. Ναι. Άλλο πράγμα μετράει. Ναι, θέλεις να βάλεις, ρε παιδί μου, πρόσεξε, και το πρόβλημα είναι ότι στο κάνει και βάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μπορούσε να βάλει ένα άλλο πρόσωπο, ας πούμε. Να πει όχι, ρε σιδάτε. Αν θα πει Παπαπέτρου, παράδειγμα, όπως λέει. Όχι, ούτε αυτό. Εκεί. Και τι είναι, και τι όφελος έχει, ρε φίλε, όλη αυτή η ιστορία. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Να κερδίσουν ένα παιχνίδι που αν το χάσουν θα διαλυθούν. Αυτό. Ναι, ωραία. Γιατί αν πάει ο Άρης και τους κερδίσει την Κυριακή, θα πρέπει να διώξει τον προπονητή, θα υπάρξει αναταραχή, θα αρχίσουν να λένε σιγά σιγά άμα χάνουν τα παιχνίδια. Ιβάν, γιατί δεν έκανες μεταγραφές? Α, μάλιστα. Και πώς θα αρχίσει όλο αυτό. Και δεν πρέπει. Και θα ξέρουν ότι αυτό γίνεται από δύο μόνο. Από τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Από κανέναν άλλον δεν γίνεται. Από κανέναν άλλον δεν γίνεται. Και σου λέει αυτά τα ματς πρέπει να δω πώς θα τα κερδίσω. Μάλιστα, για να έχω ησυχία. Για να είμαι ήσυχος. Και η ΑΕΚ σε μικρότερο βαθμό, αλλά και αυτή. Και να πάω να προοδεύσω στην Ευρώπη μετά. Ναι, βέβαια. Ναι, να έχω πρόοδο και εκεί πέρα. Λοιπόν, άντε καλό βογή. Να είστε καλά.
Έχουμε άλλο χρήστο μου. Ωραία, 2-3-10-2-87-3-8 για ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για να συνεχίσουμε την ωραία κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής με το θέμα του διαιτητή να είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο και να έχει επισκιάσει ακόμα και την κουβέντα και την αναμονή και την αγωνία για τον προπονητή της ομάδας, τον επόμενο προπονητή της ομάδας. Όλοι ξεχάσανε ξαφνικά σήμερα το θέμα εντάξει, του προπονητή. Εντάξει, ρε φίλε, τι να πεις, υπάρχει εξέλιξη. Ναι, όχι, και τις προηγούμενες μέρες που δεν υπήρχε εξέλιξη όμως, υπήρχε κουβέντα, ερωτήσεις κτλ. Δεν υπήρχε Σιδηρόπουλος την προηγούμενη μέρα. Όλα καθορίζονται από την επικαιρότητα. Φυσικά, ναι, τώρα έσκασε ένα τέτοιο θέμα ικανό για να επισκιάσει ακόμα και αυτό. Ρε, που δύο εβδομάδες είναι πρώτο θέμα. Ναι. Ακόμα και με ένα ντέρμπι που είχαμε άρεσε Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχαν και άλλα πράγματα και τότε. Απλά δεν υπήρχε τόσο. Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόκληση τεράστια. Δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση από την ΠΑΕ για τον ορισμό του Σιδηρόπουλου. Γιατί όπως είπαμε και πριν, το πρωί υπήρξε η διαρροή για τον Σιδηρόπουλο και προφανώς για να λέει η ΠΑΕ ανεπίσημα ότι, ότι είναι ανεπιθύμητος, είχε κάποια πληροφορία ότι θα οριστεί ο συγκεκριμένος διαιτητής στον ντέρμπι της Τούμπας. Και επαναλαμβάνω, η ΕΠΟ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Η ΕΠΟ. Καλά, η ΕΠΟ. Να φάνω σαν γλώσσα. Η ΚΕΔ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα από τη στιγμή που έβαλε ξένο στο ΆΚΑ και Έλληνα στην Τούμπα. Δεν το αποκλείω μέχρι το βράδυ να έχουμε και αντίδραση από την πλευρά του Άρη. Γιατί να κάνει. Μετά από τον ορισμό. Εντάξει, δεν έχει κάποιο νόημα στην ουσία. Ένα φίλο που είναι λίγο πιο ακραίο μου λέει να μην κατέβει η ομάδα. Δεν να διαλυθούμε τελείω δηλαδή, γιατί μπορεί να χάσουμε το μάτς. Okay. Άσου να εκτεθούν αυτού. Άσου, φίλε. Άσου να εκτεθούν. Επόμενος. Χαίρετε. Παιδιά, ο Κώστας είμαι. Γεια σου, Κώστα. Ακούστε κάτι, ρε παιδιά, γιατί εντάξει, μας έχουν γραμμένους. Κανονικότατα όμως. Γραμμένος, όχι γραμμένους. Ναι, ναι, έχουμε το γραμμένο και μας έχουν το γραμμένο και μας έχει γραμμένους. Ναι. Απλά πράγματα. Η ΚΕΔ είναι εντάξει. Έχουν κάτι στουρμενάκιδες, κάτι φούσεκ εκεί κάτω. Πίνει ο Φούσεκ, πίνει. Ναι, φίλε, ο Φούσεκ πρέπει να είναι φυσαρούφα αυτός, δεν υπάρχει. Α, δεν ξέρω, αν πίνει, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Δεν είναι κακό να πίνει. Όχι, δεν είναι αλίμονο για όνομα του Θεού. Αρκεί να μην είναι όμως με στην ΚΕΔ. Ναι. Πάνε τα πιει αλλού. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μην πίνουν όταν κάνουν ορισμούς δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή έβαλες ρε αδερφέ, και να σου πω και κάτι άλλο. Άντε δεν. Μας γράφεις που μας γράφεις. Μην βάζεις το Σιδηρόπουλο, ρε αδερφέ. Δεν σου είπαμε κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό είναι πρόκληση. Είναι προκλητικοί οι άνθρωποι. Είναι στοχευμένο αυτό που κάνουν. Δεν το καταλαβαίνω. Και εσύ είναι άνθρωποι Σιδηρόπουλε, πώς θα έρθει να σφίριξε αδερφέ την Κυριακή. Λοιπόν, όπως ήρθε και τις άλλες φορές. Δεν σε να σφίριξε αυτό το παιχνίδι. Όπως ήρθε και τις άλλες φορές θα έρθει και τώρα. Έτσι ακριβώς. Και εσύ λίγο πάνω σου τέτοιο δεν έχεις. Θα πεις ναι ρε παιδιά σου, πάει στο διάλογο. Και καλή διάθεση να έχουμε ότι χαλάσατε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σου λέει μια ομάδα, δεν θέλω αυτό να ρε αδερφέ. Δημιουργείται θέμα σε ένα παιχνίδι να ξεκινήσει ομαλά, είναι ένα ντέρμπι, λες και για επικινδυνότητες. Γιατί το δυναμητίζετε εσείς οι ίδιοι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνουν αυτό. Τόσοι διαιτητές αυτόν βρήκατε πάλι. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι πολύ ύποπτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι πολύ ύποπτο. Βάζεις στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν βάζεις στο ΠΑΟΚ Άρης, ενώ πέρυσι έχεις στο ΠΑΟΚ Άρης. Ξένους διαιτητές. Τι άλλαξε με φέτος. Ότι δεν κέρδισαν. Άρα η μόνη εξήγηση που δίνεται, πολύ σωστά το είπες, είναι ρε παιδιά, εγώ δεν λέω ότι φαβορή και τέτοια, αλλά μήπως το παιχνίδι το ψηλό φοβάστε. Φυσικά το φοβούνται. Και πάρα πολύ και μάλιστα. Και πάρα φυσικά πολύ. Γιατί έχεις και τα κουμάντα εκεί. Όχι, τα έχεις τα κουμάντα. Ολόκληρη δουλειά έγινε τώρα για να κάνουμε. Τώρα σπάει σε πλάκα να κάνουμε πάλι τα ίδια. Εξυγίανση έγινε. Ναι. Εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω άλλη εξυγίανση όμως, δεν είναι το κακό. Η πλάκα ποια είναι. Εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο και αυτοί που ήταν στο ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια, τότε που φωνάζαν δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός παίρνει κάλπικα πρωταθλήματα, τους προσλάβανε. Πήραν τον Γκάκο στο κανάλι. Πήραν τον Σαραϊδάρη στην ομάδα. Πήραν τον Τεβεκέλη, αυτός βέβαια ήταν παλαιότερα στην Κεντακόμ παλαιότερα. Πήραν, άκου κάτι φίλε. Πώς λένε, από μια εταιρεία παίρνουν την τεχνογνωσία όλοι και την πάνε στην άλλη. Ναι, παίρνει και αυτή την τεχνογνωσία. Αυτή πήραν την τεχνογνωσία όλοι και την πάνε. Αφού σου λέει, αυτό είναι το σύστημα που δουλεύει. Σωστό. Κατάλαβες. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή είναι προκλητικότατο αυτό. Δηλαδή και οι ίδιοι, βέβαια δεν μπορούν να το πούνε οι άνθρωποι. Τώρα τι να πούνε. Ομάδα τους είναι τι να πούνε. Καλά, στο, το καταλαβαίνω, δηλαδή, στο συγκεκριμένο, να σου πω κάτι. Στο συγκεκριμένο έχουν ξεφτυλιστεί. Φωνάζαν για ξένους διαιτητές. Τι μπορεί να πει δηλαδή ένας παοξής σήμερα. Καταρχήν μου έχουν στείλει 15 μηνύματα παοξής στο κινητό μου και έχω βλέπω στο blog μου στο SDNA 60 σχόλια από κάτω. Ούτε ένας δεν απαντάει σε ένα
από τα 15 ερωτήματα που του κάνω. Δεν μπορεί, ρε Χρήστατε, δεν υπάρχει πιο. Τα γνωστά. Κολλητή των Γαβρών, κάθε Αριανό. Το ψάι του Βέλεγ. Ό,τι να είναι. Είμαστε κολλητή των Γαβρών. Είμαστε κολλητή των Γαβρών. Αλλά ο Βρίζα πήγε και ήρθε στον Ολυμπιακό. Ο Γεωργιάδη πήγε και ήρθε στον πίσω. Και να πει τα φιλαράκια αφού είμαστε. Εμείς τη φάγαμε τη γάμα εθνική και δεν έχει πάει στο κοκκινό ακόμα ο Μάγκας. Εγώ πήγα. Αν είμαι κολλητός του Γάβρου. Άστα αυτά. Αυτά τα ξέρουμε λοιπόν, όλοι και τα ξέρει και όλη η Ελλάδα. Αφήστε τώρα την παραμύθα και επί της ουσίας να μιλήσετε. Επί της ουσίας. Επί της ουσίας δεν μιλάμε ποτέ. Επί της ουσίας, πέστε μου, αν εσάς σας βάζαν αυτόν τον διαιτητή, τον Κομίνη ρε που τον έχετε δεν ξέρω εγώ τι. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ο Κομίνης να μπει. Έτσι, και, μπράβο, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και εσύ το βάλω. Να δω τι θα λέτε, ρε φίλε. Μια χαρά θα λένε, γιατί. Έτσι, μπράβο. Ότι μας έχουν γραμμένους, μας έχουν. Εκεί ναι. Μας έχουν. Ούτε μπορεί πολλά πράγματα. Δεν τα βάζω εγώ ούτε με διοικήσεις ούτε τέτοια. Δεν, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα είναι μόνο ξέρεις τώρα τι περνάει. Άλλα πράγματα περνάνε. Και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, Χρυσάνθη. Άλλα πράγματα. Έτσι. Να είσαι καλά. Δεν μπορείς μια ομάδα το σου λέει για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ότι εγώ έναν δεν θέλω, ρε φίλε. Έναν. Και βαναβέζεις σε αυτόν που δεν θέλει. Αφού οι άλλοι όμως τον θέλει. Αυτό, είπε αυτό τι είναι. Ναι, αλλά θα σου πει οι άλλοι όμως τον θέλει. Ξέρω που καταλήγουμε, βρε Χρήστανθέ μου. Ξέρω που καταλήγουμε. Εσύ γι' αυτό τι κάνουν οι εμείς άλλοι. Όμως θέλουμε. Οι άλλοι γι' αυτό κάνουν στρίβιδε τώρα από και σου μιλάνε για να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Γιατί σου λέει τι να πούμε για το προκείμενο, αφού ξεφτυλιστήκαμε τώρα. Να είσαι καλά. Ξεφτυλιστήκαμε με όλη τη σημασία τη λέξεω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είστε καλά, ρε παιδιά. 164. Ψεύτη Χρήστανθέ του ορισμού σου κάνει ο Περέιρα από την UEFA. Το είπα. Όχι, α, το διάβασε. Το είπα. Όχι, δεν το διάβασα, το είπα. Και όχι, όχι ΕΠΟ και ο γραμμένος, θα σου φέρουμε τον Πολατιάν, πέρυσι σου έφτιαξε ο Ιταλός διαιτητής. Λέω 164. Είπα εγώ ότι τις κάνει ο γραμμένος και η ΕΠΟ. Ποιος είναι ο προϊστάμενος? Τόσα χρόνια δεν λέγατε ότι ο Γκυρτζίκης ελέγχει, ο Γκυρτζίκης, ο Πιλάβιος, ο Σαρής, αυτά δεν λέγατε? Ότι αυτοί στείλαν το σπάθα. Άρα όταν αδικεί η διαιτησία με το μυαλό σου φυσικά, γιατί 50-50 έπαιξε εκείνο το μάτς. Όταν αδικεί λοιπόν η διαιτησία εσάς, τους έχει βάλει κάποιος άλλος. Αν αδικήσει τον Άρη, δεν υπάρχει καμία έμπλοκη. Στον επόμενο. Εντάξει. Φίλο, καλησπέρα. Έγινε. Γεια σας. Χαιρετώ τα παλικάρια. Γεια σας κύριε Θανάση. Γεια σας. Ελπίζω, ναι, με τον ορισμό να βρει και εισιτήρια για να έρθει. Ναι, γιατί στο Ολυμπιακό δεν μπορούσε να πάει. Να μην πέσουμε τίποτα σε, πώς το λένε, σε τουρίστες και σε μία έκδοση. Ναι. Υπάρχει κανένα αυτό. Ελπίζω να, δηλαδή, το να μας κάνει την τιμή να έρθει από τη Ρόδο ο Θεσσαλονικιός. Αλλά ορίστηκε στη Ρόδο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Δεύτερον, προσπαθείς να συνεννοηθείς με ένα κομμάτι Χρήστανθε. Το έχω πει, δεν πειράζει, σε αυτό το σταθμό υπάρχουν πάρα πολλοί και μπορώ να το αποδείξω και στον κύκλο μου, όποιος το αφιβάλλει, ότι το 70% των συγκεκριμένων οπαδών δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείς. Τους δύο κολλητούς μου που έχω, τους φίλους που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα, τους το έχω πει ότι είστε φίλοι μου για αυτό το λόγο. Γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οι υπόλοιποι τους κρατάω σε απόσταση. Και δεν συζητάω τέτοιου είδους θέματα. Προσπαθώ να αποφύγω γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία. Είναι κρίμα να έχουμε περιστατικά, ας πούμε, εγκεφαλικά και καρδιακά και τέτοια. Είναι αδύνατο να συνεννοηθείς. Εσύ μπορεί να τους ρωτάς, ας πούμε, είναι άσπρη η ντουλάπα και να σου λένε έχει, ας πούμε, κόκκινα χερούλια παράδειγμα. Εσύ να τους λες τι χρώμα έχει η ντουλάπα και να σου λένε για τα χερούλια. Κάθε μέρα το βιώνω αυτό. Λοιπόν, κάθε είναι μέρα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα, και στον επαγγελματικό μου χώρο μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για κάτι, για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πάντα το σκεπτικό είναι το πώς θα μιλήσεις και αν έχει σχέση, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό και το τι ομάδα είσαι και φρεσί, είναι πέναλτι, ας πούμε, παράδειγμα, το Νάπολι Λίβερπουλ, τι βλέπεις, είναι πέναλτι το Man U, ας πούμε, Tottenham, τι βλέπεις, είναι, τι βλέπεις. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Είναι φοβερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους λες Α, θα σου λένε Β. Τώρα, για αυτόν τον Φούσεκ, τελευταίο για να μιλήσει και κάποιος άλλος. Τον έχω δει πριν από 2-3 εβδομάδες, στο ξεκίνημα νομίζω.
τον έχουν καλεσμένο στην ΕΡΤΕΝΑ. Τον είχα δει και εγώ, ναι. Μπράβο. Δεν μου λες, επειδή είσαι νεότερο παλικάρι, πιο μορφωμένο από σένα είσαι εσύ, ρε παιδί μου, από μένα, εγώ έβγαλα ένα λύκειο. Μπόρεσες, κατάλαβες τίποτα εσύ, τι έλεγε αυτός. Ψηλοδιάφορο ήταν, νομίζω, παρουσία του στην ΕΡΤ. Μόνο. Δεν είπε κάτι ουσιαστικό. Γενικότητες αεροσκοπικές. Όσο τον παρακολουθούσαν, ναι, ήταν πολύ γενικό. Πράγματα από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι. Έφαγα το χρόνο μου, Νίκο. Τζάμπα, μα την Παναγία. Και έχει η αθλητική και ένα μονότονο ρυθμό τη λέω από μόνη τη. Ήρθε και αυτό και μιλούσε. Και... Μόνο. Κάτσε τώρα. Εντάξει, και οι άλλοι είναι μέσα στο σύστημα. Έτσι, δεν το συζητάω. Γιατί όταν λέω σύστημα, δηλαδή, μη μάθουμε και την αλήθεια. Ο Ιντέγε στις δηλώσεις που τον πήρε. Βαγάνε καμπάνες, Θανάση. Δεν πειράζει, είναι 6.30 ώρα, ήρθε η ώρα που λένε. Λοιπόν, ο άλλος σου είπε ότι απαγορεύεται να ζητάνε οι παίκτες από τους διαιτητές να δει το βάρη. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Αυτό δεν είπε? Ναι. Εσύ το βλέπεις να γίνεται πράξη μέχρι τώρα? Γίνεται. Όχι μου. Γίνεται. Γίνεται. Είναι το σωστό, έτσι, ναι, δεν είναι? Μπράβο. Περιμένουμε και την πορεία των πραγμάτων. Η διαμαρτυρία προς τον διαιτητή, άμα του ζητήσεις, λέει, αν του ζητήσεις να δει το ΒΑΡ και μπορεί να του δώσει κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό και δεν έκανε εκείνο που έκανε το Άρη Σόφι. Λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, να βγάλετε και κανένα φράγκο κι εσείς, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Γεια σου κύριε Θανάση μου. 196. Σκούξε Τσαλτίδη. Πέρυσι με ξένους διαιτητές δεν σ' άρεσε και ήταν ύποπτη. Πάρα Έλληνες να μετρήσει offside μέχρι και η τρίχα της φαλάκρας του Βέλεθ, μάλιστα. Ο Βέλεθ έβαλε μαλλιά. Πρώτον, ο Βέλεθ έχει μαλλιά. Έβαλε μαλλιά, να ξέρεις. Δεύτερο και κυριότερο, να ξέρεις πάντα ότι το άδικο δεν ευλογείται. Να το ξέρεις. Στο κεφάλι σου θα έρθουν. Και το πιθανότερο είναι να έρθουν στο κεφάλι σου όλα αυτά που κάνετε εδώ και 2-3 χρόνια. Και να φύγουν τα μαλλιά σου. Τροχός γυρνάει. Και να φύγουν τα μαλλιά σου. Ήδη φύγανε οι κολλητοί σου. Οι κολλητοί σου φύγανε. Πρόβλημα με το καφτατζόγλιο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Ούτε θα υπάρξει. Σκούξε λοιπόν για το καφτατζόγλιο και την νομοθετική ρύθμιση που θες. Και φώναζε ότι σε πολεμάει είναι εδώ. Φώναζε. In the end of the day θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί πλέον δεν έχεις την κάλυψη της κυβέρνησης. Κάνε καμιά μεταγραφή. Αλλά ξέχασα. This year we have a problem with financial fair play. Financial fair play. That's why we only break in city. Να μην ξέρω τόσο τον έχω μελετή. Θα βάλει και ένα γκολ την Κυριακή. Και θα έρθει και θα με δείξει. Αν παίξει. Λοιπόν, άστο το, δεν πειράζει. Άστο το, δεν θέλουμε. Ναι, επόμενος. Επόμενος, ναι. Πάμε. Γεια σας. Είναι το τραμπολίνο που πηδάει η κόρη μου αυτό, κατάλαβες? Καλησπέρα. Οπότε δεν πειράζει. Ναι. Κατάλαβες, Χριστό? Ναι, με ακούτε? Με τη γραμμή που έχετε, όχι. Με τη γραμμή που έχω, όχι. Ναι, είναι λίγο κακή. Πού είσαι, πηγάδι, hands free έχεις, τι έχεις, Bluetooth? Bluetooth έχω. Βγάλτε. Πέτατο το Bluetooth αυτό, πέτατο. Δεν θα μακρηγορήσω, μα ακούω. Δεν ακούγες όμως, δε φίλε. Τι να σε κάνω τώρα. Εγώ τι να με κάνεις. Αφού δεν ακούγεται καθόλου. Άρα, βγάλω. Έλα, με ακούς τώρα. Τώρα ναι, τώρα το βγάλες. Ναι. Το έβγαλα. Μπράβο, λοιπόν, τάξη. Τα μηνύματα το διαβάζεις όλα. Αν είναι μπροστά στον υπολογιστή, ναι. Εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος θα βλέπει. Ποιος είσαι, φίλε μου, και δεν το διαβάσουμε το μήνυμά σου? Το πρώτο διάλειμμα είχα στείλει ένα μήνυμα. Τέλος πάντων θα... Ποιος, σε τι τελειώνει το κινητό σου? 6.65. 6.65, ρε. Δεν έχουμε 6.65. Δεν έχει. Μήπως το στείλεις άλλο ραδιόφωνο? Ναι. Δεν έχει. Όχι, τα έχω μπροστά μου. Τέλος πάντων, θα τα πω. Να σου πω λίγο. Ο Άρης με ποιο τρόπο ακριβώς δεν ήθελε το Σιδηρόπουλο? Με ποιο τρόπο διαμαρτυρήθηκε? Τι εννοείς? Ναι, το ρωτάω. Πήρε τηλέφωνο στην Γκέδο Καρυπίδης και είπε στον Περέιρα ότι δεν τον θέλουμε. Και πέρσι, μετά αυτό το παιχνίδι Πάο Κάρι. Που λέτε διαρροή. Περίμενε. Και πέρσι, μετά το παιχνίδι Πάο Κάρι στην Τούμπα, στο κύπελο, έστειλε επίσημη επιστολή στην ΚΕΔ. Ας το πέρσι, φέτος εγώ σου λέω. Και ζήτησε να μην ξαναδιατητεύσει ο διαιτητής αυτός παιχνίδια του Άρη. Και πέρσι ξανά, μετά το παιχνίδι, Ολυμπιακός. Πέρσι ξανά στα φίλια. Εγώ σε ρωτάω. Φέτος. Όχι, κάνεις λάθος. Υπάρχει μια συνέχεια στο παιχνίδι. Διέρευσε από τον Άρη ότι δεν θέλει το Σιδηρόπουλο. Έτσι.
Και πήραν και ενημέρωση, μίλησαν και κάτω. Δεν ξέρεις ότι μιλάνε μεταξύ τους αυτοί όλοι. Εσύ ξέρεις όμως ότι πήρε τηλέφωνο και τα είπαν. Και ξέρεις προφανώς και τι ακριβώς είπαν, έτσι. Ναι. Εντάξει, okay, πάω πάσο στο πρώτο κομμάτι. Ωραία. Εντάξει, αφού τα ξέρεις όλα, τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σου πει. Όλα δεν τα ξέρω, το συγκεκριμένο το ξέρω. Εντάξει. Ωραία. Και επίσης ήξερα το διαιτητή από τη Δευτέρα, όπως είπες. Στο Άρης Παναθηναϊκός, γιατί ο Άρης δεν θέλει σε ξένο διαιτητή. Και πέρσι ζήτησε ξένο διαιτητή, αλλά δεν έπαιξαν ξένοι διαιτητές. Πέρσι, εγώ σου λέω φέτος, για φέτος δεν μιλάς για το Σιδηρόπουλο. Ρε φίλε. Με αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εσύ φέτος θα στείλεις επιστολή τώρα τη βδομάδα αυτή πριν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και θα λες μην βάλετε το μήνυμα. Η συνέχεια πόσο πίσω μπορεί να. Ξαναλέω! Αυτή τη βδομάδα θα στείλεις επιστολή και θα λες στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ μην βάλετε το κομμίνι. Όχι! Αν έχει θέμα και το θελήσει να το κάνει, γιατί να μην το κάνει. Τι λες τώρα, θα στείλεις επιστολή. Αν έχει πρόβλημα με τον κομμίνι. Ναι, δεν έστειλες επιστολή πέρσι. Αν δεν το κάνει και διαμαρτυρεθεί με τέτοια. Δεν έστειλες πέρσι, δεν έστειλες πέρσι επιστολή. Δεν έστειλες πέρσι επιστολή για τον κομμίνι. Θα ξαναστείλεις φέτος άλλη. Πέρσι σφύριξε ο κομμίνις. Όχι, δεν σε ξανασφύριξε. Άρα έγινε αποδεκτή, σωστά. Σωστά. Πάντα όλα τα αιτήματά σου τα κάνει αποδεκτά ο κομμίνις. Πράσε τώρα το Παπατζηλίκη τώρα. Παπατζηλίκη, πραγματικότητα είναι. Έγινε πέρσι αποδεκτή, έγινε. Ναι. Γιατί να ξαναστείλει εφόσον ισχύει η περσινή. Στον Άρη γιατί να στείλει, δεν ξανασφύριξε. Πάω Κάρι. Έστειλε πέρσι κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Γιατί ξαναπέξαμε. Γιατί ξαναπέξαμε. Κάνεις λάθος. Αποδεκτό έγινε. Σφύριξε ο Σιδηρόπουλος το Πάω Κάρι στο κύπελο και μετά ορίστηκε ξένος διαιτητής. Τώρα γιατί να ξαναστείλει επιστολή. Περίμενε. Τι. Μην τα μπερδεύεις. Εγώ τα μπερδεύω. Εσύ είσαι μπερδεμένος. Πες μας τώρα που είναι κολλητός του άλλου. Πήγαινε μαζί με το Σεραϊδάρι. Πες για αυτά. Βελόπουλος είσαι και φαίνεσαι. Βελόπουλος είσαι και φαίνεσαι. Τον ψήφισες κιόλας μάλλον. Εννοώ ότι ναι. Όπως θα δένεις όλα μαζί, ναι. Μπορεί και κάποιος απέναντι από σένα να δέσει χίλια δυο άλλα πράγματα. Άντε, μαζί, δέσαι. Εγώ ξέρω ότι ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει. Δεν σφυρίζει ο Κομίνης την Κυριακή. Σε όσα μου λες για φιλίγιες, για κολλητιλίγια κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ σου λέω όμως το εξής. Ναι. Ότι εσύ λες ότι δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε ναι. Και όλος ο πρόλογος που κάνεις ναι. Είναι σαν να βγάζεις μια ταμπέλα και λες έρχεται οστημένος. Ναι ή όχι. Εσύ το είπες αυτό. Εγώ το είπα. Ναι. Εσύ τον είπες έτσι. Είπα εγώ οστημένος. Όλα αυτό, κάνεις έχει μια μισή ώρα εκπομπή με τον διπλανό σου. Ναι. Πού και πού επειδή με ταξίδια και γυρνάω τέτοια ώρα, ναι. Κάποιοι σταθμοί δεν πιάνουν. Ναι. Προς τιμή του λίμπερο που πιάνει, έτσι. Ναι. Ακούω κάποια στιγμή εσάς. Χαλκιδική πας, η εκπομπή το, πώς λέγεται, που κάνετε. All About Άρης. Ναι, All About Άρης, θα μπορούσε να είναι All About Πάω κατά 70%. Όταν παίζουμε τον Πάο θα είναι κιόλας. Εντάξει, και εσάς μπορεί να είναι All About Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και All About Άρης ήταν το. Περίμενε. Το Πάο 24 το πρωί μιλούσε 3 ώρες για τον Άρη. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή, 3 ώρες μιλούσε για τον Άρη. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν παίζατε με τον Άρη, πάλι για τον Άρη μιλούσανε. Φίλε, οι σκιές που αφήνεις πάντα στην εκπομπή σου έχουν πάντα σαν αντίκρισμα απέναντι τον Άρη, τον Πάο, έτσι. Αυτό σε εξηγώ. Ωραία, βγείτε στον ήλιο τότε. Βγείτε στον ήλιο. Και αν εσύ. Ε, τι? Άρα θες να κάνουμε κουβέντα ή θες να πετάμε. Μα με τι μου λες, λέω κάτι ψέματα. Είναι κάποιο ψεύτικο γεγονός από αυτά που είπα. Εγώ σου εξηγώ κάτι και εσύ μου λες, βγες στον ήλιο. Σε ρωτάω κάτι. Υπάρχει ένα ψέμα. Υπάρχει ένα ψέμα από αυτά που είπα. Ένα. Σου είπα το αντίθετο. Σου είπα συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Τότε. Σαν σενάριο. Ποιο είναι το πρόβλημά σου τότε. Και σου είπα, το πρόβλημά μου είναι ότι ο τρόπος που τα λες είναι σαν να έχεις προδιαγράψει ένα γεγονός. Έτσι, και σαν να πεις αποκλειστικά τώρα αυτή τη στιγμή δημιουργείς ένα κλίμα άμυνας ότι ό,τι και αν συμβεί, είτε ο Σιδηρόπουλος, είτε ο ένας, είτε η φιλή. Κάνεις λάθος. Καμία άμυνα και κανένα. Αν μπει ο Άρης μέσα και παίξουν ως σκότες και χάσουνε, θα ξεφωνήσω τους παίκτες μου. Αλλά δεν γίνεται εσύ να φωνάζεις για ξένους διαιτητές. Και φέτος στο ΠΑΟ Κάρης να μου βάζει το Σιδηρόπουλο και στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να βάζουν ξένο. Εγώ σου και δείτε να μην το αναδείξω. Εγώ σου τον έβαλα. Τελικά θα μου πεις ποιος ελέγχει τους διαιτητές. Γιατί ξέρω εγώ έχω χάσει την μπάλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μετά Ολυμπιακός, τώρα φέτος στην αρχή. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Καλά, ό,τι να είναι. Αυτή ελέγχει τους διαιτητές. Αποφασίστε ποιος κάνει κουμάντο στους διαιτητές και στην ΕΠΟ και μετά πάρε μια γραμμή. Όχι όπως φυσάει ο άνεμος. Όταν λες να το απο... Για... μας βολεύει. Εγώ ναι, όπως φυσάει ο άνεμος. Είναι δημοσιογράφοι που τα λέτε, ναι. Ναι, αυτό λέω. Τι διαφορετικό σου έχω πει εγώ τόσα χρόνια.
Δεν σου έχω πει πώς έχει γίνει το σύστημα με τις ενώσεις και πώς εκλέγεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς στη συνέχεια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ορίζει τις ΚΕΔ και πώς οι ΚΕΔ ορίζουν τους διαιτητές και πώς οι ενώσεις επιλέγουν τους διαιτητές από την περιοχή τους. Το γενικό σενάριο το έχει φτιάξει όμορφα και ωραία και δεν αντιλέγω. Στην ουσία των πραγμάτων όμως, όταν ορίζουν οι διαιτητές και όταν στηρίζουν αγώνες και αδικούν κάποιες ομάδες, όπως πέρσι, άμα δεις τους διαιτητές, τα μάτια που στήριξαν, θα δεις ότι και ο ΠΑΟΚ σε κάποια μέσα θα αδικήθηκε. Ναι ή όχι. 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 Μετά μου λες ότι δεν, μου λέει ο άλλος ότι δεν μπορεί να κάνει κουβέντα με οπαδούς, αλλά μόνο με φίλους. Μα αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ πέρσι, αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ πού? Στο τρίτο λεπτό με τον Όφη στο πέναλτι στο 1-3, εκεί αδικήθηκες. Ήταν 1-3 στο πέμπτο λεπτό. Γιατί στον Ατρόμητο, στον Ατρόμητο που ακυρώνει το κανονικό γκολ, το κανονικό γκολ που ακυρώθηκε προχθές στον Ατρόμητο, βγήκες να φωνάξεις ότι δεν ήταν επιθετικό φάουλ στο τρίτο λεπτό. Ναι, αλλά δεν σ' άκουσα να βγάζεις το ιδιωμένος για τον γκολ του Ολυμπιακού με τον πρωταγωνιστή με τον Ατρόμητο. Μένος δεν έβγαλα, μένος όπως δεν έβγαλα, αλλά το είπα. Το είπα, το είπα, το είπα για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εγώ τα λέω. Ενώ εσείς δεν τα λέτε. Ενώ εσείς το VAR βλέπετε μόνο τη Νόβα. Όχι του ΠΑΟΚ TV στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Άκου λίγο για να το κλείσουμε. Εγώ σ' ακούω γιατί σε πολλά από αυτά έχεις δίκιο και είσαι πολύ καλά διαβασμένος και μαθαίνω και αλήθειες από σένα. Μπράβο, καλό αυτό. Ναι. Λέω, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Ωραία. Αλλά αυτό που με ενοχλεί σε σένα είναι ότι από τα 10 που θα πεις, τα 8 είναι κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ συμβαίνουν και κόντρα. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Πες μου το μικρό σου, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Νίκος. Νίκο μου, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Είσαι οπαδός. Όχι. Τι όχι. Είμαι και οπαδός. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό όμως. Για πες. Γιατί είμαι ο μόνος που τα λέει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι λένε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ας υπάρχει και κάποιος που τα λέει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο κενό και όλοι οι υπόλοιποι ή τα λένε όπως θέλει ο ΠΑΟΚ ή γλύφουν τον ΠΑΟΚ ή απλά λένε αυτά που συμφέρει τον ΠΑΟΚ, ας υπάρχουν και κανένα δυο στα ραδιόφωνα της πόλης εδώ οι οποίοι να λένε και τα κατά του ΠΑΟΚ. Και πρόσεξε, τα πραγματικά. Απλά όταν τα λες και με τον ΠΑΟΚ το μένους εισαγωγικά μένους, έτσι φτάνει στο 8, να φτάνει όταν γίνονται και κοντά στον Ολυμπιακό ή κοντά στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο κενό. Τέτοιο κενό ενημέρωσης δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Το κενό ενημέρωσης υπάρχει σε αυτό το κομμάτι που σου λέω εγώ και πρεσβεύω εγώ. Σε αυτό υπάρχει κενό ενημέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε για τον Ολυμπιακό και στο 8, στο 16. Άσε και κάποιοι να λένε για τον ΠΑΟΚ. Α, εσύ δηλαδή καλύπτεις το υπόλοιπο τώρα. Το κενό, βέβαια. Το τεράστιο κενό που υπάρχει, το τεράστιο κενό που υπάρχει στην πόλη στην ενημέρωση, βέβαια. Θα το δεχτώ έτσι χιουμοριστικά. Να είσαι καλά. Άντε, καλησπέρα. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοσμά, φυσικά και δεν χάνουν εκπομπή. Εννοείται. Γεια σας. Γι' αυτό η εκπομπή είναι πρώτη, γιατί μας ακούνε και οι Αριανοί και οι Παόξιδες. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, ναι. Ακούμε καθαρά. Λοιπόν. Δύο-τρία γεγονότα θέλω να πω. Δύο-τρία γεγονότα. Το φτωχό μου το μυαλό. Μάλιστα, κύριε. Να θέσω και δύο-τρία ερωτήματα. Να θέσετε. Εδώ. Και γεγονότα και ερωτήματα, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον, από πέρσι φωνάζουν οι διπλανοί λοιπόν, για βαρ. Έχουμε λοιπόν την παγκόσμια πρωτοτυπία να δημιουργείται ξαφνικά ένα κανάλι ΠΑΟΚ TV, το οποίο αυτό το κανάλι της ομάδος να δείχνει τις φάσεις στο βαρ για να αποφασίσει ο διαιτητής. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι παγκόσμια πρωτοτυπία από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα γι' αυτό εδώ η UEFA Μάφια που ήταν πριν 2-3 εβδομάδες δεν μπορεί να πάρει κάποια θέση. Δηλαδή αυτό εδώ δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή μια ομάδα να έχει δικό της κανάλι και να δίνει τις φάσεις στο διαιτητή για να αποφασίσει το VAR. Πρώτο ερώτημα και ένα γεγονός. Δεν μπορεί να παρέμβει. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να παρέμβει. Πολύ ωραία. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, γιατί ζητούσανε VAR επί έναν χρόνο πέρσι και το τι σχέδιο είχαν να κάνουν φέτος για να υπάρξει VAR. Απλά είναι τα πράγματα, δεν θέλει μυαλό να είσαι επιστήμονας να καταλάβεις. Λοιπόν, δεύτερον, ξένους διαιτητές πέρσι, ξένους διαιτητές πού? Σε ένα πρωτάθλημα που τους ευθύρθηκε ο κύριος Τσίπρας την έκθεση να το πάρουν και να το πανηγυρίσουν. Λοιπόν, και το πήρανε. Σε αυτή τη χρονιά λοιπόν την περσινή, ξένους διαιτητές. Φέτος που σήκθανε τα πράγματα, που δεν έγιναν μεταγραφές, που η ομάδα πάει όπως πάει σκουντώντας. Λοιπόν, μόλις ήρθε το πρώτο ζόρικο, γιατί την Κυριακή με ξένο διαιτητή το μάτι ήταν όχι διπλό, ήταν διπλάρα από εδώ μέχρι το Buenos Aires. Λοιπόν, βλέπουμε τον Σιδηρόπουλο. Λοιπόν, Σιδηρόπουλος, όλοι ξέρουμε τι εστί,
διευθυντής της Σαραϊδάρης, πώς το λένε αυτό, να, ποιος τον έκανε διευθυντή, ο κύριος Κεβεκέλης και τα λοιπά. Λοιπόν, πάλι δεν μπορεί να επέμβει εδώ η UEFA μάφια, έτσι. Πουθενά δεν μπορεί να επέμβει αυτή η UEFA μάφια. Λοιπόν, διαιτητές υπάλληλοι ΠΑΕ, να έρχονται διαιτητές πρώην συνάδελφοί τους να σφυρίζουν στα μάτια αυτής της ομάδας. Λοιπόν, για μένα όλος ο οργανισμός Άρης, όλος, δημοσιογράφοι, ΠΑΕ, ΜΑΕ, ΣΑΕ, οι πάντες, πρέπει να κάνουν το οτιδήποτε μπορούν να κάνουν πριν το ΜΑΤ, πριν το ΜΑΤ. Μήπως και μπορέσουμε αυτό τον απίθανο Σιδηρόπουλο να τον κάνουμε να δηλώσει κόλλημα. Λοιπόν, το να πάμε εκεί με Σιδηρόπουλο, πάμε σαν πρόβατα στη σφαγή, όπως πήγαμε με Παμπορίδηδες, με Καλόπουλους, με Σταυρίδηδες κτλ. Το να φωνάζουμε μετά το ΜΑΤ τι έγινε και το τι σφαγή φάγαμε, θα είναι δώρο άδωρο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στους επόμενους, γιατί είναι και τέσσερις και θα ζητήσω λίγο σύντομα τον καθένα. Ο 325 Χρήσταν, θα θέλει να πας στον Μπεκαναφωνά, να σας ακούσει όλο το γήπεδο στο 02. Ο 164 προστάμενος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η ωριμότητα και η προστασία στους δημοσιογράφους. Ούτε εγώ να πάω στην Τούμπα, ούτε ο Σταύρος, παράδειγμα, στο Γαριλάου. Και σε αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι. Προϊστάμενος του Περέιρα, λέει, ο 164 είναι η UEFA που τον όρισε αυτή τη θέση, όχι ο πρόεδρος της ΣΕΒ, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελληνική χρόνια. Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι αυτή που ορίζει και πληρώνει τον κύριο Περέιρα. Αν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέχεται την UEFA να τη ορίζει τον Περέιρα, τότε για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί όλοι αυτοί που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας? Αν εσείς μου λέτε ότι ψηφίσαμε οι 52-54 πόσες ενώσεις είναι για να βγάλουμε μία ΕΠΟ, την οποία ΕΠΟ την βγάλαμε και εισπράττουν τους παχυλούς μισθούς τους για να μην κάνουν τίποτα και να ορίζει η UEFA την ΚΕΔ, τι την έχουμε τότε την ΕΠΟ του γραμμένου? Για ποιο λόγο την έχουμε και για ποιο λόγο υπάρχει η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων? Για να προσλαμβάνουν τον ένα προπονητή μετά τον άλλον και να πληρώνουμε αποζημιώσεις στο Βανσίπ, τον Άγγελο Αναστασιάδη και όλους τους υπόλοιπους? Η καρατιά του Βιτόλο 50-50 τελειώνει το μήνυμα του 164. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Τον πήρες μετά τον Βιτόλο. Σωστό. Μετά πήγες και τον πήρες. Και κράτησε και το Ιβιερίνια. Έτσι. Επόμενος, για να κάνετε προπόνηση μάλλον. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Εσείς. Νίκο. Ορίστε. Νίκο Χρήσανδη, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Δεν ήθελα να πάρω τώρα, γιατί δεν θέλω να γίνομαι και μαϊντάνος να παίρνω κάθε 3 και 5. Αλλά σήμερα με αυτό που έγινε, ρε φίλε, έχουν ανεβεί το αίμα στο κεφάλι μας, έχει ανέβει. Δηλαδή σε λένε ότι εσένα σε έχω γραμμένο, μην πω πού. Λοιπόν, κοίτα, άκου να δεις. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω η τιμωρία ποια είναι αν δεν κατέβουμε στον αγώνα. Είναι μείον 3 ή έχει αλλάξει, είναι χειρότερη. Δεν ξέρω αυτό μόνο. Δεν το ξέρω, άστο. Δεν έχω ψάξει. Διαλυόμαστε, άστο. Μείον 10 και πάει λέγοντας. Μείον 10 ή μείον 3. Γιατί άλλο μείον 3, άλλο μείον 10. Θα σε πάνε για πώς το λένε, δυσφήμιση του αθλήματος και τέτοια. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται όμως. Εμείς δηλαδή, έτυχε στην τέτοια μας πάντα δύο φορές τουλάχιστον στο μπάσκετ με το Βάζελο και μια Μαυτουνούς. Και έπρεπε να μην κατεβούμε στο κύπελλο για τον τελικό μιλό. Αυτά τα να μην κατεβούμε, ρε παιδιά, που έγινε, περίμενε να σε πω. Στην Τούμπα, ρε φίλε, δεν έπρεπε να κατέβει η ομάδα όταν έγινε ο τελικό στην Τούμπα. Σε εκείνο τον τελικό δεν έπρεπε να δεχτούμε να γίνει στην Τούμπα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν δέχομαι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να μην κατεβεί. Αυτό που λέτε να μην κατεβεί. Χρήσανθε, άμα δεν σου δίνουν δηλαδή θα πας σαν το πρόβατο. Επισφαγή, αφού ξέρεις το αποτέλεσμα. Πώς δηλαδή ξέρεις τον Παμπορίδη, να ζήσουμε τον Παμπορίδη και νούμερο 2. Πέρσι πριν το κύπελο. Αυτοί είναι χεσμένοι, αδερφέ. Αυτοί ξέρουν και ότι τον Άρη. Πέρσι πριν το κύπελο το ίδιο λέγατε. Μη κατέβεις, λέγατε. Εντάξει, κοίτα, άλλο. Εντάξει, ένα έληξε. Ναι, αλλά φέτος είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό πώς το λες? Πετάνε στα μούτρα, ρε Χρήσανθε, άλλο πράγμα τώρα. Ωραία. Σε λένε δεν σε υπολογίζουν. Θα πάμε να κερδίσουμε με αυτούς όλους. Βάλε επίλογο γιατί έχουμε άλλους 4 που περιμένουν. Εντάξει, έχεις επίλογο, αλλά να πω δύο λόγια. Δεν μίλησα ένα λεπτό, μίλησα. Ναι, δεν μίλησα καμιά δεκάλεπτο. Οι άλλοι μιλάνε, βλέπω εδώ 5, 6, 7, 10 λεπτά. Πάμε, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάπως να αντιδράσουμε. Να φτάσουμε μέχρι τι να σε πω, ρε φίλε, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρω εγώ να πάω να πιενάκι. Δεν ξέρω κάπου. Δηλαδή ο Ρωσοπόντης κάνει ότι γουστάρει. Ναι. Άμα είναι έτσι να μην κατέβουμε, να το κλείσουμε το μαγαζί, δεν ρε φίλε. Δεν ορίζει, να το... Εμείς δεν είμαστε ούτε Λάρισα, ούτε Θηγατρική Αυτονών, ούτε Ξάνθη είμαστε, έτσι. Και όπως και ό,τι και να κάνουν, ό,τι και όπως και να τη βλέπουν τη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνουμε. Γι' αυτό αντέδρασες από πριν. Τα ξέρεις, Χρήσανθε, αλλά πρέπει να αντιδράσεις κιόλας. Πρέπει να αντιδράσεις. Πώς.
Άμα λε, θα σε απαντήσουν, εγώ δεν ξέρω. Από εγώ, πριν αντέδρασες. Αν ήταν μόνο για μείον 3, εγώ δεν θα κατέβαζα την ομάδα προσωπικά. Mm. Δηλαδή, άμα ήταν μηδενισμός και μείον 3, άμα δεν κατέβω, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Και θα χειροκροτούσα και τον Καρυπίδη, να στο πω έτσι. Και ας μην βγούμε και UEFA, ρε, στην τελική. Καλά, να μην βγει UEFA να καταστραφεί η ομάδα δηλαδή. Άμα δεν βγει UEFA, τι θα κάνει, να καταστραφεί η ομάδα. Ας πέσουμε και στη Β' Εθνική. Να καθόμαστε μια ζωή να μας βαράς φαλιάρες αυτή τότε, ρε φίλε. Τι να σε πω. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτή είναι δηλαδή πρέπει η λογική. Να τη δράσει όμω. Αντέδρασε, τι να κάνει σε ένα ευνοούμενο κράτο. Να πάω να τη χτυπήσει το τέτοιο, αυτό τον Περέιρα να πούμε, δεν ξέρω τι να τον κάνει. Τι να τον κάνει. Δεν ξέρω τι να τον κάνει. Έχει κι άλλα. Ο Μελισσανίδης ξέρει τι έκανε παλιά. Με τότε που ήταν με τον Καρά. Πέρσι γιατί δεν τα έκανε. Πέρσι γιατί δεν τα έκανε. Πέρσι που του τα κάνανε γιατί δεν τα έκανε ο Μελισσανίδης. Δεν ξέρω. Ο Μαρινάκης που του τα έκανε γιατί δεν τα έκανε. Ο Σιδηρόπουλος δήλωσε κόλμα. Ο Μαρινάκης που του τα έκανε γιατί δεν τα έκανε ο Μαρινάκης. Δεν μου λες ο Σιδηρόπουλος δεν το βάλανε κάτι θυμάμαι τώρα με τον Ολυμπιακό και δήλωσε κόλλημα και δεν πήγε. Για το VAR. Τον είχαν χειριστεί VAR. Δεν τον είχαν με τον Ολυμπιακό. Έγινε, δηλαδή, VAR, χειριστή, δήλωσε VAR, κόλλημα ή δεν δήλωσε. Και γιατί τι έγινε, και επειδή δήλωσε κόλλημα δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί με εμάς γιατί δεν έχουν κάνει. Δηλαδή ο Αγγελάκης το ίδιο είναι. Έτυχε να παίξει Άρης Πάπ και αυτοί λυσάξανε. Τότε θυμάμαι στα ράδια έτυχε μια φορά το παιδί και επειδή τα παντελονάτισε δήλωσε παρέτηση επειδή το ξέραν όλοι την Αριανός. Και λυσάξανε ο συγχωρεμένος και οι άλλοι. Και μας τα είχαν ζαλίσει τα ουπά. Ναι. Πρέπει και εμείς όλοι όσοι είναι αργιανοί δημοσιογράφοι να σταματήσουν τους χαμηλούς όρους. Να φωνάζουν όπως φωνάει εσύ, να σου το πω έτσι. Α, μπράβο, σωστός. Μπορείς να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Αυτά τα καλά και τα αυτά και τα ξέρω εγώ να είμαστε, πώς το λένε, και στο R3 που βγαίνουν οι δημοσιογράφοι πακλατζίδες και τα λοιπά. Τέλος ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Να σε καλά για να πάμε κλείσε. Και στις επόμενες. Ο Δοστροτήρας, τι φταίει. Καλησπέρα. Ο Πακλατζής, παιδιά, δουλεύει στην E3. Είναι άλλο το ύφος της κρατικής τηλεόρασης. Χαίρετε. Θα μου πει βέβαια κάποιος τώρα το αντίστοιχο ύφος είναι... δεν είναι διαφορετικό από τον άλλο δίπλα. Αλλά δεν γίνεται, εντάξει. Ναι. Χαίρετε. Παρακαλώ. Γεια σας, εσείς είστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μας τι γίνεται. Καλά. Ό,τι γίνεται μαθαίνετε. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι πιθανό. Λίγο πιο κοντά, έλα στο, λίγο κοντά μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο γιατί ακούγεσαι πολύ βαθιά. Έχεις βγει στο μπαλκόνι. Λέω να σου πω λίγο κάτι. Δεν μου λες. Είσαι ιερόσυλος. Ναι. Γιατί. Για σου πω γιατί. Ναι. Προσπαθείς να κάνεις τον κουφό να ακούσει, ναι. Τον μουγκό να μιλήσει και τον τυφλό να δει και τον τρίπιο να γίνει straight. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Μάλιστα. Επόμενος. Ιερόσυλος όμως γιατί είμαι. Πες ότι είμαι θεροβάμων. Όχι ιερόσυλος. Δεν προσέβαλα κάτι το ιερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλά, στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Αριανά και ήταν αυτός. Κώστας, τι κάνει. Καλά εσύ. Δεν κατάλαβες τι είπε. Χαρά. Τελικά πόσο άρεσε είναι η διπλάνη, ρε φίλε. Πολύ. Πόσο άρεσε. Είμαι. Δεν έχω φτάσει εσύ ως τα 50. Έχω φτάσει εσύ ως τα 50. Ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου παδική εκπομπή του συμπολίτη. Ποτέ μα ποτέ. Και ποτέ δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Αφού ακούτε με γέμπτε τηλέφωνο, αφήστε μας εμάς. Ναι, εσύ τις αλήθειες ακούσα από εμάς γι' αυτό. Ναι, ναι, μαθαίνει τις αλήθειες. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην έχουμε πέφτει τώρα στο τρυπάκι που ρίχνουν αυτοί γιατί φοβούνται το παιχνίδι. Και ασχολούμαστε τώρα εμείς όλοι αυτοί με αυτό το να... Με αυτόν. Να το πούμε... Με αυτόν. Με αυτόν. Μπράβο. Με αυτόν. Ασχολούμαστε με αυτόν. Ας τον αφήσουμε αυτόν να είναι, να ασχοληθούν αυτοί μετά το 0-3 που θα έρθει. Ας ασχοληθούν αυτοί. Εμείς τώρα ασχολούμαστε με το παιχνίδι. Να μην πέσουμε γιατί είναι παγίδα τώρα αυτό το πράγμα. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό. Ξεχνάσουμε τέρμα, τελείωσε. Τελείωσε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εκτός αν μου κολλήσει κανένα κόλλο μου γιατί κάπου άκουσα κάτι τέτοιο ότι ισχύει. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Διάβασα κάπου ότι μπορεί να δηλώσει κόλλημα. Δεν ξέρω αν ισχύει όμως. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Πάντως, εντάξει, πιο πολύ πήρα γιατί δεν μπορώ να... Έχουμε μια εκπομπή εμείς και παίρνουν αυτοί ρε παιδί μου τηλέφωνο, δεν μπορώ να τους ακούω. Είναι αυτό που... Κοίταξε, το παλικάρι που βγήκε και μίλησε, μια χαρά μίλησε, δεν μίλησε κάτι... Όχι, δεν λέω ότι μιλάνε άσχημα, ναι. Αλλά είναι αυτό που λένε ρε παιδί, δεν είναι αποδεικνύει, γιατί κάποια φορά το λέω μόνος μου ότι δεν μπορώ να συνονιστώ με παρουσία, αλλά τελικά δεν υπάρχει, δεν συνεννόησε με τους ανθρώπους, δεν μπορείς να συνονιστείς. Αυτοί λες και από μικρά παιδιά τους μεγαλώνουν και τους γαλουχούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να το λέει το σύνθημα, έτσι μάθαμε από παιδιά. Άντε κλείσε, γεια. Γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Τελευταίος είναι αυτός, Χρήστο. Προτελευταίος. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα σας. Τα δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους. Αυτά πέριξε ο προηγούμενος. Φυσικά.
πραγματικά εγώ, όπως τον προηγούμενο, τον φίλο του συμπολίτη που πήρε τηλέφωνο, και θα συμφωνήσω πλήρως με τον προηγούμενο από μένα, ότι δεν μπορείς να συνοηθείς ποτέ μαζί τους. Και αυτό το κατάλαβα καθώς μεγάλωνα. Γιατί όταν ήμουν μικρότερος, εντάξει, υπήρχε μια επαφή, λέγαμε ο ένας τον άλλον, τώρα πλέον δεν δέχονται τίποτα καθώς μεγαλώνουν. Τους μεγαλώνουν έτσι ακριβώς, σαν να είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει η ζωή τους να γίνει αυτό, και αν δεν συμφωνείς μαζί τους, είναι ικανή να πλακωθούν κιόλας για αυτό το πράγμα. Εγώ το μοναδικό που θα πω είναι ότι που και που βλέπω ακόμα, παρακολουθώ καμιά εκπομπή των συμπολιτών, κυρίως μετά από μπουλκουμέδες τους, δεν έχω δει ποτέ Αριανό να παίρνει τηλέφωνο. Το γεγονός ότι παίρνουν σε σένα τηλέφωνο, κάτι σημαίνει. Συνέχισε έτσι. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε και στο τελευταίο. Τελευταίο τώρα. Για σήμερα, χαίρετε. Καλησπέρα, Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική. Ωραία, φίλε. Καλά. Καλά, φίλε, εσύ. Λοιπόν, εδώ ολόκληρη η Χούντα πήγε να, πούμε, να τους δώσει τίτλους και τα λοιπά τώρα. Ή πήγε να ανακόψει εμάς τον τελικό. Αλλά τους τη φόρεσε να πούμε το κεραμίδας. Αυτό θα μπορέσουμε τώρα. Γνωστή είναι Καλόπουλη, Σταυρίδης, τα είπαμε. Εγώ θα πω το Χαριστέα στην προπόνηση στο τέλος. Βάζε τους τα κινητά να βλέπουν το 1-4. Τι έκανες εσύ, Άγγελε Χαριστέα, τότε. Όταν πρώτο ξεκίνησες, αγόρι μου, και σε έβαλε ο Φυρός μέσα. Και μας χάρισες στιγμές ειδονής για τα επόμενα χρόνια, που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Εκείνη τη στιγμή, μιας και είσαι στην ομάδα, είναι επίκαιρο, Χαριστέα, βάζε τους μετά στο τέλος. Και όπως Χρύσανθε, σου έδωσα την πρόβλεψη πέρυσι στο Messenger, υπάρχουν δεδομένα ότι θα σκοράρει ο Βέλεφ, το σκόρ είναι 1-2, αγοράκι μου. Θα πάρουμε τη διπλάρα μέσα, δεν πάει να παίζει ο Σιδηρόπουλος, που δεν ξέρω αυτός, έπαιζε και ένα μεγάλο μάτς νομίζω χθες. Κάπου ήταν, ναι, κάπου ήταν στο Champions League. Ναι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται όχι στην Ουγκάντα. Αυτά δεν γίνονται. Στην καλυψία. Δεν γίνονται ούτε στο. Τι να πω, δεν ξέρω σε ποια χώρα πάρουμε μείον 60-70. Δεν πειράζει. Εσύ, Χαριστέα, μέχρι να ξεκινήσει το match, όταν τελειώνει η προπόνηση, βάζε το στο βιντεάκι. Και επειδή ο πρόεδρος, που εγώ τον έχω σούρει πολλά, άσχετα που προσπαθεί και κάνει και βοηθάει και χώνει και λοιπά, έχει άστρο. Με αυτού. Εκεί πέρα δεν πρόκειται να χάσει. Βάζε Χαριστέα το βιντεάκι εκεί πέρα πόσους παστέλωσες και θα σε πω εγώ τι θα πούμε την Κυριακή, τι θα γίνει, Σιδηρόπουλος ή όχι, και Παμπουρίδη και Σταυρίδης και οτιδήποτε άλλο. Μη μασάτε. Φυσικά είναι άδικο, πρέπει όλοι να φωνάζουμε, αλλά έχεις ομαδάρα η οποία με γύρισε τα μυαλά δυο πρώτες αγωνιστικές που αδίκησαν τους εαυτούς τους. Τι έγινε μες στην ομάδα δεν ξέρω. Πάτησε στο Παναθηναϊκό. Αυτοί χέστηκαν πάνω τους τώρα. Με συγχωρείτε. Έβαλες 4 τον Παναθηναϊκό. Που αυτοί για να βάλουν 4 τον Παναθηναϊκό έπρεπε ο Καρακούνης να κάθεται προσοχή. Ασχέτου δυναμικότητας. Αυτά είναι για τους Αθηναίους οι δυναμικότητες. Έβαλες 4 τον Παναθηναϊκό. Τον πάτησες και αν δεν κάνανε τον πάγκο το 60, χαλαρώστε λίγο να κάνουμε καμιά αλλαγή, θα τους έβαζες όλα 4. Που έπρεπε να βάλουν άλλο ένα γκολ. 10 φορές φάουλ για να κερδίσουμε στον Ατρόμητο. Με αυτή την ομάδα παίζουμε. Γιατί για μένα παίζει ρόλο και η θετική ενέργεια των οπαδών. Πώς θα πάει η ομάδα την Κυριακή για να παίξει με αυτούς. Που από την εποχή του Παντάκ του Πανελούδη τα κάνανε πάνω τους και στα μάτσα να μαζίνουν εισιτήρια. Είτε στην μπάλα είτε στο μπάσκετ. Όταν εμείς τους παρακαλάμε να έρθουν στο Χαριλάου. Αλλά αυτοί είναι προσκυνημένοι. Δεν τολμάνε. Γιατί έτσι και κάνουν το λάθος να δώσουν εισιτήρια, δεν θα φτάσει στο μισό γήπεδο. Κάνουμε υπομονή κάθε χρόνο, νεόπλουτοι το ένα το άλλο. Με αποκορύφωμα, ο πιτσιρίκος που τα βρήκε όλα έτοιμα από αυτούς, που η καραμπίνα είναι πιο μεγάλη από τον πόη του, να πει ότι είμαστε και στις μεγάλες ομάδες με το ποσό που έβαλε. Δεν έχω να πω παραπάνω, να είσαι καλά. Το σκορ το είπα, επειδή δεν θα μπορέσω μάλλον να πάρω. Έχουμε εδώ πέρα και τα αγροτικά μας. Λοιπόν, γερά. Το διπλό είναι σίγουρο για μένα. Σίγουρο! Την αγάπη μου. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, κλείνουμε. Ήταν η πομπή σήμερα δυναμίτης. Και ο Χρήστος. Δυναμίτη! Δυναμίτη! Και ο Χρήστος ήταν δυναμίτης, όπως είναι πάντα σε αυτή τη περιπτώση. Τώρα θα πάμε να κλείσουμε, ρε φίλε. Γιατί κάποιοι δεν άκουσαν το ηχητικό στην αρχή. Της θεσινής εκπομπής. Της θεσινής εκπομπής. Για βάλε το Χρήστο. Για βάλε. Βέβαια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι.
Δηλαδή, μπορεί, αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπαίνει ξένος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να μπαίνει Έλληνας στο ΠΑΟΚ Άρης, υπάρχει ένα ζήτημα. Αύριο θα μάθουμε και τον διαιτητή. Με 5 θα είμαστε, Βασίλη Καβαδία, πάνω από το site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η Τζίλος.